Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο, όπως συνήθως συμβαίνει, είναι ο Δημήτρης Καζάκης και μαζί μας είναι ο Πέδρο Λαγκαρέα, ένα πολύ καλός φίλος. Καλησπέρα. Σήμερα, εκτός της επικαιρότητας, η οποία είναι βουβή, αν να το πούμε έτσι πιο χαρακτηριστικά, να το πούμε διαφορετικά, ζούμε σε μια εποχή όπου θα είχε εκπλήξει τον αρχαίον Αναξαγόρα, διότι ο Αναξαγόρας ισχυριζόταν ότι το χιόνι είναι μαύρο και κανένας δεν τον πίστευε. Στις μέρες μας έχουμε πιστέψει όλοι ότι το χιόνι είναι όντως μαύρο, διότι πρώτον τα μαθαίνουν έτσι τα παιδιά από μικρό σχολείο, δηλαδή το σύστημα εκπαίδευσης, και επίσης έχουν πει ότι όποιος πιστεύει ότι το χιόνι είναι άσπρο είναι παλαβός, γραφικός, ηλίθιος, δηλαδή, και γενικά δεν είναι της μοδός να πιστεύεις ότι το χιόνι είναι άσπρο. Λοιπόν, και παρά το γεγονός το περί αντιθέτου της φύσεως, το χιόνι είναι μαύρο. Και έτσι λοιπόν πρέπει να πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε μια μεταμνημονιακή εποχή, με ένα μεταμνημονιακό προϋπολογισμό, όπου όλα πάνε καλά, το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο, ας πούμε, να το πούμε έτσι, μια ρυθμισούλα στα ζητήματα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Η Ευρώπη, δεν ξέρω αν τη βλέπετε, μια χαρά πηγαίνει όλη, και βεβαίως είναι αδιανόητο να μην ανήκουμε στην Ευρώπη, διότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Δεν μπορεί να... Η νέα μεγάλη ιδέα του έθνους την είχε ονομάσει ο εκλοιπών Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και άλλα πολλά. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν που δεν μας απασχόλησαν και δεν μας απασχολούν, φανταστείτε βέβαιως όταν μια κοινωνία ολόκληρη τίνει να πιστέψει ότι όντως το χιόνι είναι μαύρο, φανταστείτε τι τραβάει αυτός, προσπαθεί να τους πείσει ότι όχι, είναι άσπρο. Είναι κάτι με το Γαλιλαίο περίπου στην ιστορία. Επουρσιμόβι. Ακριβώς. Λοιπόν, μόνο που στην πραγματικότητα ο Γαλιλαίος, κάτω από την απειλή, της πυράς, είχε αποδεχτεί στο ιερατικό δικαστήριο ότι όντως δεν γυρίζει. Και μετά υποτίθεται, το μύθος λέει. Με αυτή τη φράση στο τέλος. Μπράβο, ναι. Όντως, είναι αλήθεια ότι ο κόπος του να υπιασπίζεσαι συνέχεια το αυτονόητο είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι αναλωτικός πολλές φορές. Αυτό που είπα προηγουμένως για τον Αναξαγόρα και το μαύρο χιόνι το αναφέρει ο Μπέρναρντ Ράσελ στο βιβλίο του Επιστήμη και Κοινωνία, που είναι μια σειρά διαλέξεων που κάνει ο Μπέρναρντ Ράσελ μέσα στην καταιγίδα του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, και προσπαθεί μέσα από τις διαλέξεις αυτές να προβλέψει το μέλλον. Είναι αρκετά κοινικός, θα έλεγα, και το χαρακτηριστικό του γενικά σαν φιλόσοφο, έχει αυτή την κοινικότητα απέναντι στην πραγματικότητα, και λέει αυτό το πράγμα, λέει: μην ανησυχείτε, λέει, μπορεί ο Αναξαγόρας να μην έπεισε ποτέ κανέναν για το γεγονός ότι το χιόνι είναι μαύρο, αλλά σήμερα με τα μέσα που διαθέτουμε, με τον έλεγχο της παιδείας, με όλο αυτό το σύστημα που επιβάλλεται διαμέσου της προπαγάνδας στη διαμόρφωση της συνείδησης του κόσμου, είναι δεδομένο ότι το χιόνι θα είναι μαύρο στο μέλλον. Λοιπόν, ο Αναξαγόρας τελικά θα δικαιωθεί. Γι' αυτό και το λέω, γιατί αυτό ζούμε σήμερα. Ζούμε ένα τελείως παράλογο. Μας λένε, για παράδειγμα, και άκουγα και τις συζητήσεις στα κανάλια, τα οποία βεβαίως έτσι και γίνει μπόμπα, γίνει βομβιστική ενέργεια ενάντια τους, κλονίζεται η δημοκρατία, διότι η επάλξη δημοκρατίας είναι τα κανάλια αυτά. Να συζητάνε λοιπόν οικονομολογούντες, γιατί δεν τους θεωρώ οικονομολόγους, ή τέλος πάντων οικονομολογούντες, ανεξαρτήτως αν έχουν τίτλους ή όχι, να συζητάνε για το πόσο πρέπει να είναι το μέγεθος της, πώς να το πούμε, το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Αν θα πρέπει να είναι 3,60, αν θα είναι 6,80, αν θα είναι 1,20 κτλ. Κανένας δεν συζητάει για τα δύο τεράστια ελλείμματα της Ελλάδας, τα οποία εμένα με συγκλονίζουν, τα παρακολουθώ βήμα το βήμα και πραγματικά με τσαντίζει το γεγονός ότι κανένας δεν τα συζητάει. Το πρώτο είναι το τεράστιο δημογραφικό έλλειμμα. Είναι γεγονός.
Δεν ξέρω, γνωρίζω ότι ξέρεις πάρα πολύ καλή ιστορία, πολύ καλύτερη από μένα, αλλά γι' αυτό σου λέω, δεν το έχω ξαναδεί αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή οι γενοκτονίες στην ιστορία μας, όχι απαραίτητα πάντα με το δικαιακό ορισμό που δίνεται, αλλά αυτό που ξέρουμε, δηλαδή η εξόντωση ενός ολόκληρου πληθυσμού, ενός ολόκληρου πολιτισμού, όπως το λέγει ο Λέμκιν, ο εμπνευστής του όρου γενοκτονία, στην ιστορία έχουν γίνει πολλές. Ποτέ όμως με αυτούς τους όρους, δηλαδή με τους όρους της καθημερινότητας. Έτσι. Και το λέμε αυτό διότι το 2017, χωρίς ακόμη να έχει βγει το ισοζύγιο της μετανάστευσης για το 2017, 36.000 ήταν, μειώθηκε, υπήρξε φυσική μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα κατά 36.000, που είναι η διαφορά ανάμεσα στο ύψος των θανάτων και στο ύψος των γεννήσεων. Αυτές οι 36-37.000 πρέπει να προσθεθούν στις τόσες χιλιάδες των προηγούμενων ετών, γιατί είναι όλο κομμάτι μιας... Ναι, ναι, μιλάμε για μια κλιμάκωση από το 2011 και μετά. Ακριβώς, αλλά της ίδιας γενοκτονίας. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Της γενοκτονίας που οφείλεται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων μετρών. Ακριβώς. Από την αρχή των μνημονίων. Μα πόσο, αυτό είναι το θέμα μας. Πόσο είναι το σύνολο συνολικά μέχρι από το 2011 που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά αυτή η πτώση, αυτό το έλλειμμα, να το πούμε έτσι, μέχρι σήμερα η φυσική μείωση του πληθυσμού λόγω διαφορά θανάτων γεννήσεων είναι 151.420. Ναι. Δηλαδή μια πόλη της τάξης. Είναι πάτρα, του... μια πάτρα, ναι, ξέρω εγώ, ίσως και μεγάλη. Λιγότερο, δεν ξέρω, αλλά είναι τεράστια, τεράστια νούμερα για τα μεγέθη της Ελλάδας. Βεβαίως. Και ως απόλυτα νούμερα. Και είναι ιστορικό ρεκόρ και το 17. Το 17 είναι ιστορικό ρεκόρ για τη γενοκτονία, το ετήσιο της γενοκτονίας, διότι για να καταλάβουμε το μέγεθος και τι σημαίνει αυτό το μέγεθος, είναι ότι ο πόλεμος που διάρκεσε 214 ή αν θυμάμαι καλά 216, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, ημέρες το 1940-41 εναντίον των Ιταλών εισβολέων και μετά των Γερμανών εισβολέων, σχεδόν ένας χρόνος, έτσι, σχεδόν στήχησε στην ελληνική πλευρά κοντά 14.000 νεκρούς. Μάλιστα. Σε σύγκριση τώρα με το δεκαπλάσιο, ναι, που εν καιρό ειρήνη, ναι, με φυσιολογικούς όρους στην καθημερινότητά, ναι, μας. Απλώς δεν αποκαλούνται καν, δεν χαρακτηρίζονται αυτά τα θύματα, αλλά μόνο παράπλευες απώλειες. Αυτό πολύ... που με εκνευρίζει πολύ, και θα σου το πω, ας πούμε, με εκνευρίζει πάρα πολύ, γιατί άκουσα για λίγο τη συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής για το Δημογραφικό, που είναι η προσπάθεια να το εντάξουν το φαινόμενο αυτό σε ένα γενικότερο φαινόμενο που παρατηρείται σε αναπτυγμένες χώρες, που και αυτό δεν είναι φυσιολογικό, εξαρτάται, θα το πούμε τέλος πάντων για πότε εξαρτάται, της λεγόμενης γύρανσης του πληθυσμού. Είναι άλλο πρόβλημα η γύρανση του πληθυσμού με όρους δημογραφικούς. Όντως, νομίζω παρατηρήθηκε και στην Ισπανία. Ναι, έτσι δεν είναι. Ναι, παντού. Ναι. Έτσι, λοιπόν, στις λεγόμενες αντιπυκμένες χώρες. Και άλλο πράγμα, η δημογραφική κατάρρευση, ναι, με όρους γενοκτονίας. Ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα τώρα. Τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Και στην περίπτωση της Ελλάδας πρέπει να προσθεθεί σε αυτές τις απώλειες, τις συγκεκριμένες και φυσικές απώλειες συγκεκριμένων προσώπων, όλο το φαινόμενο της μετανάστευσης των νέων. Το αστείο είναι ότι αν βάλουμε τη μετανάστευση μέσα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, δεν έχει βγει ακόμη τα στοιχεία, δεν έχουν βγει ακόμη τα στοιχεία του 17 από την Ελστάτ. Βέβαια, πάντα να λέμε ότι η μετανάστευση σύμφωνα με την Ελστάτ, κατά την Ελστάτ, είναι εκτίμηση. Δεν υπάρχει, ναι, καταμέτρηση. Καταμέτρηση συγκεκριμένη, διότι πολύ απλά δεν ελέγχουν τα σύνορα, ιδιαίτερα για τη μετανάστευση που προορίζεται για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση. Ακριβώς. Οπότε μόνο μπορεί εκτίμηση να έχεις. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου χρησιμοποιεί τους ορισμούς
που έχει η ίδια δεν είναι το ίδιο, δεν μετράει με τον ίδιο τρόπο όπως μετράει η Eurostat και η Elstat που είναι μέρος της Eurostat. Παρ' όλα αυτά είναι ένα μέγεθος το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί μετράει και τις παγκόσμιες ροές πληθυσμού η Παγκόσμια Τράπεζα. Από το 2011 έως το 2017, μαζί και το 2017, έτσι, η συνολική μείωση, απόλυτη μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα ανέρχεται, είναι πάνω από 360.000. 360.000. Μιλάμε για δύο πάτρες, δηλαδή μιλάμε για τέτοια μεγέθη. Έτσι. Όπως επίσης το 35%. Άνθρωποι που μάλιστα οι περισσότεροι είναι στο άνθος της ζωής τους και έχουν καλή κατάρτιση, μια κατάρτιση που έχουν αποκτήσει εδώ στην Ελλάδα με τις θυσίες των γονέων τους. Βεβαίως, και της κοινωνίας συνολικά. Και της κοινωνίας συνολικά. Δεν είναι άνθρωποι, ουσιαστικά είναι ένα ανθρώπινο κεφάλαιο. Βεβαίως. Και το πιο πολύτιμο. Το πιο πολύτιμο που φεύγει και που εξορίζεται ουσιαστικά. Εξαναγκάζεται σε μετανάστευση. Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, το βασικό, το επίσης πρέπει να πούμε ότι ενώ είχαμε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των τριμηνιαίων ερευνών απασχόλησης, οι λεγόμενες παραγωγικές ηλικίες από 20 έως 50, αυτοί που έχουν φύγει, δηλαδή έχουν χαθεί, είτε έχουν πεθάνει είτε έχουν μεταναστεύσει. Ο κύριος όγκος είναι μεταναστεύση, έτσι, σαφέστατα, σε αυτές τις ηλικίες. Ναι. Λοιπόν, ξεπερνούν τις 700.000. Η προηγούμενη μέτρηση που είχαν κάνει και που δεν αφορούσε το τέλος του 17, κάποια τρίμηνα του 17 και τα πρώτα τρίμηνα του 18, ανέρχονταν σε 550.000. Μιλάμε 700.000. Άνθρωποι πάνω από 700, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το νούμερο είναι 711.000 περίπου. 700.000. Και λέω τώρα, πρόσεξε να δεις, έχεις μια χώρα από όπου έφυγε από το παραγωγικό της κεφάλαιο 700.000 άνθρωποι. Έτσι. Και έχουν το θράσος οι κυβερνώντες να μιλάνε για μείωση της ανεργίας στο 18, τόσο. Έτσι. Δηλαδή για αύξηση της απασχόλησης κατά περίπου 300.000. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άμα κάνεις μια διαίρεση το 700 με το 300, θα δεις ότι για κάθε έναν που πρέπει να βρει άνεργο, να βρει η δουλειά, θα πρέπει να εξαφανιστούν τρεις και επιπλέον, έτσι, δυόμιση άνθρωποι από την Ελλάδα. Δηλαδή, ο θάνατός σου, η ζωή μου. Και να βρει δουλειά σε τι συνθήκες? Α, βέβαια. Αυτό είναι άλλο ένα τεράστιο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο, Παναγία μου σώσε, δεν το δει κανένας. Αλλά όλα αυτά τα μεγέθη που συζητάς, Δημήτρη, και μάλιστα τα δημογραφικά μεγέθη, είναι στοιχεία που, αν είμαστε σοβαροί, αν έχουμε μια σοβαρή και επιστημονική προσέγγιση της πραγματικότητας, όπως μπορεί να έχει ένας ιστορικός του μέλλοντος, είναι μεγέθη που θα πρέπει να έχει υπόψη για να εκτιμήσει αυτή την κατάσταση με ιστορικούς όρους, με επιστημονικούς όρους. Και είναι θλιβερό πως η πολιτική του παρόντος δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά τα μεγέθη. Νομίζω ότι ακολουθούν τη μεγάλη συμβουλή του Γκουστάβου Λεμπόν. Ο Γκουστάβος Λεμπόν στη χειραγώγηση του όχλου, στην ψυχολογία, έτσι, του όχλου, για τη χειραγώγησή του, αναφέρει το εξής. Ο όχλος κινητοποιείται εάν δει ένα ατύχημα. Αναφέρει για παράδειγμα ότι στο Παρίσι, λέει, στα 1850 τόσο, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία, αναφέρθηκε μια είδηση ότι βυθίστηκε ένα συγκεκριμένο καράβι ατμοπλοϊκό και χάθηκαν μαζί του περίπου 1.000 άνθρωποι. Αυτό, λέει, συγκλώνησε πάρα πολύ τον κόσμο. Και έγιναν πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες, ιστορίες, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για το τι συνέβη για το συγκεκριμένο πλοίο. Λέει, εάν καθίσουμε όμως και μετρήσουμε το πόσοι χάθηκαν σε ανάλογα ατυχήματα μέσα στον προηγούμενο χρόνο, θα δούμε ότι χάθηκαν 100 φορές τόσοι. Ναι. Αλλά κανένας από τον κόσμο αυτόν που ενδιαφέρθηκε δεν ενδιαφέρθηκε για τις 100.000 νεκρούς που χάθηκαν για διάφορες ανάλογες αιτίες.
Και καταλήγει ο Λεμπόν ότι το σημαντικό είναι η εικόνα που δίνει στον κόσμο. Ένας πύργος που φλέγεται με το να πηδάνε οι άνθρωποι από τα, έτσι, έστω και αν είναι οι 30 ή 40 νεκροί, ναι, ή αυτό που είχαμε στο μάτι. Ναι, 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 ακριβώς, που ήταν, ναι, πραγματικά τραγικό, έτσι. Αλλά οι νεκροί είναι 100, 200. Δεν συγκρίνεται με αυτό το πράγμα που μιλάμε για 35.000 σε μια χρόνια. Ναι, ακριβώς. Έτσι, δεν είναι, είναι, και για 150 σε 8 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό που λειτουργήσε και στην παλιά επιχείρηση γενοκτονίας κατά τη ναζιστική κατοχή, γιατί και εκεί δέχτηκε επιχείρηση γενοκτονίας ο ελληνικός λαός, ενώ έχασε 14.000 ανθρώπους, βέβαια περίπου 20-30.000 τραυματίες και ιδιαίτερα τραυματίες λόγω των ανάσχημων καιρικών συνθήκων, με κομμένα πόδια ιστορίες, λόγω των κρυοπαγήματα και άλλα, τα οποία δεν μπορούσαν να, έτσι αλλιώς ο ελληνικός στρατός δεν είχε τις δυνατότητες να υποστηρίξει αυτού του τύπου της επιχειρήσης. Γι' αυτό και περισσότερος ο στρατός υπέφερε περισσότερο από την ψήρα και τη χιονίστρα παρά από τις, από τις μάχες. Αυτό το λένε αυτοί που υπηρέτησαν, που πήγανε πάνω στα βουνά και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως έχασε 600.000 ανθρώπους στις εκαθαριστικές επιχειρήσεις των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής με τους δοσύλλογους, δηλαδή μαζί με τα τάγματα ασφαλείας και όσοι άλλοι συνεργάστηκαν. 600.000. Συγκριτικά με το, με τον πληθυσμό της εποχής της Ελλάδας, το ποσοστό αυτό είναι περίπου το ίδιο με αυτούς που έχασε η Σοβιετική Ένωση. Ναι. Γι' αυτό και θεωρείται η Ελλάδα μαζί με τη Σοβιετική Ένωση αυτοί που κατέθεσαν το μεγαλύτερο φόρο αίματος στον αγώνα ενάντια στον ναζισμό. Και η Ιουγκοσλαβία. Ναι, αλλά η Ιουγκοσλαβία είναι πιο κάτω. Mm. Λίγο πιο κάτω, έτσι. Αναλογικά πάντα με τον πληθυσμό. Ωστόσο, η συνολική φυσική μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα από το 40 έως το 45 ήταν, με βάση τις επίσημες στατιστικές, 85 ή 86.000. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε και με τον Αγενάη. Mm-hmm. Έχω εγώ το προσωπικό παράδειγμα, την οικογένεια του παππού μου, που ήταν, δηλαδή τα αδέρφια της μητέρας μου, που ήταν μέσα στην κατοχή και που γεννήθηκε η αδελφή, μία από τις αδελφές της, της μητέρας μου, και ο πατέρας της την είπε ελευθερία. Mm-hmm. Στην πιο κατάμαυρη εποχή της ναζιστικής κατοχής, ένας άνθρωπος απολυτικοποίητος δεν συμμετείχε στην αντίσταση. Το μόνο πράγμα που έκανε ήταν αγωνιούσε για την οικογένειά του, όπως η μεγάλη πλειοψηφία. Την είπε ελευθερία, η προσδοκία δηλαδή της ελεύθερης Ελλάδας. Έτσι, τον τι θα έρθει ρε παιδί μου, θα ανατείλει η ελευθερία. Και αυτό είναι το χειρότερο που υπάρχει σήμερα, γι' αυτό και έχουμε αυτή την τραγική κατάσταση σε σχέση με, με δημογραφικά. Δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Δεν υπάρχει προοπτική, ακριβώς. Γιατί ναι, επικοινωνιακά όλα μπορούν να διαχειριστούν σκοπίμως και με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά γι' αυτό το έθετα από μια επιστημονική και μάλιστα μελλοντική προοπτική. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ακριβώς, και σήμερα ο κόσμος θα έπρεπε να καταλάβει ότι αυτή η δημογραφική απώλεια, η δημογραφική μείωση του ελληνικού πληθυσμού στο κοντινό διάστημα 8 ετών δεν οφείλεται σε γενικές τάσεις της δημογραφίας της Ευρώπης ή παγκοσμίως. Οφείλεται συγκεκριμένα στα μέτρα. Είναι θύματα των συγκεκριμένων μετρών που εφαρμόζονται τα τελευταία 8 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε γενοκτονία λόγω λιτότητας. Δεν είχαμε ποτέ ξανά αυτό το πράγμα. Μέχρι τώρα η γενοκτονία γινόταν, βέβαια, πάντα γίνεται με βία μέσα, αλλά γινόταν κυρίως με στρατιωτικά, ναι, ή πολεμικά μέσα. Ναι. Ποτέ δεν είχαμε μια γενοκτονία που γίνεται με όρους δημοσιονομικής και πολιτικής λιτότητας, βέβαια ελέγχοντας ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να το καταφέρει το ΔΝΤ σε κάποια άλλη χώρα, έστω και παρά την αγριότητα με την οποία επέβαλε τις πολιτικές του, αυτό το Washington Consensus, ας πούμε, που είναι το πλέγμα της πολιτικής που επιβάλλει το ΔΝΤ από τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, δεν το είχαμε ούτε στη Λατινική Αμερική, ούτε τίποτα. Εκεί η ζωντάνια του λαού και η εθνική ζωή παρέμενε ζωντάνη. Και πάλευε ένας ολόκληρος λαός, και γι' αυτό δεν τον οδηγούσαν. Εδώ
ακριβώς λόγω του ότι ακριβώς το ότι έχουμε αυτά τα φαινόμενα, γι' αυτό οφείλουμε να μιλάμε για μια ποιοτική διαφορά του τρόπου που επιβάλλονται αυτές οι πολιτικές, όχι μόνο στο επίπεδο συνεπειών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το συνολικό πλέγμα, το θεσμικό δηλαδή, που επιβάλλεται και έχει αντανάκλαση στη συνείδηση του μέσου ανθρώπου. Ακριβώς. Και νομίζω ότι εκεί είναι το ποιοτικό. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε κατοχή και μιλάμε για κατοχή. Γιατί το ζήτημα της κατοχής δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι έχεις μια ξένη δύναμη που σου έχει επιβληθεί και σου επιβάλλει πολιτικές. Η κατοχή αλλοιώνει την ίδια τη συγκρότησή σου, δηλαδή απειλεί την ίδια τη συγκρότησή σου σε επίπεδο πολιτισμού, ιδεών, ιστορίας. Έτσι. Και αυτό είναι που στερεί την ελπίδα από τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Μάλιστα είχα διαβάσει, διάβαζα παλιότερα στον Καντ, γιατί τον έχουν παραξηλώσει τον Ιμάνουελ Καντ, όλοι αυτοί οι σύγχρονοι κοσμοπολίτες τον θεωρούν ως τον πατριάρχη του κοσμοπολιτισμού, τον Καντ, όπου έλεγε εκεί που έλεγε για το πώς μπορεί να υπάρξει μια παγκόσμια ειρήνη, και λέει το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να σέβεσαι κάθε λαό και την εθνική του αυτοδιάθεση και το εθνική προσδιορισμένο. Δηλαδή, και έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι λέει αν του αφαιρέσεις το εθνική στο αυτοδιάθεση και επιβάλλεις μια ξένη δύναμη, όσο καλή και να είναι και με καλές προθέσεις, αυτή η δύναμη που έρχεται να διευθετήσει τα ζητήματα, τα δημόσια ζητήματα ενός λαού, ο ίδιος ο λαός κατανοεί την καταπίεση αυτή διπλή και τριπλή, όχι μόνο σαν συνέπειες αυτών των πολιτικών που εφαρμόζονται, αλλά και το γεγονός ότι εφαρμόζονται από ξένες δυνάμεις. Γι' αυτό και στην ελληνική γλώσσα η λέξη ξενοκρατία, γιατί με είχε απασχολήσει η ξενοκρατία, το ξέρεις και εσύ, έχει πολιτογραφηθεί στην Ελλάδα από πάρα πολύ νωρίς, έτσι, από τότε. Και την έψαχνα να δω πώς γεννήθηκε. Και τη βρήκα σε λεξικά που εκδόθηκαν, της ελληνικής γλώσσης που εκδόθηκαν στην Κρήτη, την εποχή που αρχίζει η Κρήτη και ανθεί, να το πούμε έτσι, υποενετοκρατία. Ναι, 16ος αιώνα. Ναι, ναι, ναι. Που έχουμε το Θεμοκορνάρο, όλους αυτούς, αλλά που αρχίζει πλέον το επικό να... και το βρίσκω στα λεξικά, το ξενοκρατία. Πάντως βέβαια το φαινόμενο είναι παλιότερο. Εντάξει, αλλά ο όρος τουλάχιστον, ο όρος, η λέξη, βαστάει από τότε. Ναι, ναι. Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση στην έννοια, γιατί πώς να το πούμε, μέσω αυτού καταλαβαίνεις ότι αναγεννιέται μια κοινωνική συνείδηση που θεωρεί τον ξένο δυνάστη εχθρό εξορισμού. Και αυτό, ενώ δεν είναι εθνική συνείδηση ακόμη, απέχει από το να είναι εθνική συνείδηση, δημιουργεί τη βάση ή την υποδομή για να διαμορφωθεί εθνική συνείδηση πολύ αργότερα. Ενώ αντίθετα, ας πούμε, στη Δύση, η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης έρχεται από τα πάνω, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο κείμενο του Γίβωνα για τη σύνοδο της Κωνσταντσάς, όπου έλεγε, που έγινε η σφαγή εκεί, σφαγή. Πλακωθήκανε μεταξύ τους οι επίσκοποι για το ποια είναι τα κυρίαρχα έθνη στην Ευρώπη. Και εκεί κέρδισαν οι Άγγλοι το δικαίωμα να ονομάζονται ισότιμο μεγάλο έθνος της Ευρώπης, που ήταν 4 ή 5, δεν ήταν δηλαδή περισσότερα. Απλούστατα οι Γάλλοι θεωρούσαν ότι ήταν μέρος του γαλλικού έθνους οι Άγγλοι. Και λέγανε όχι. Εμείς είμαστε από μόνοι μας, έχουμε 12 βασίλεια. Της Ιρλανδίας, Ουαλίας, Σκωτίας, μιλάμε τώρα ύστερος μεσαίωνας, έτσι. Λοιπόν, και λέει από εκεί ξεκίνησε η αντίληψη και άρχισε βέβαια, ακόμη η έννοια του έθνους ήταν η έννοια του άρχοντα και δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο, τη ζωή του, τον τρόπο, το λαό δηλαδή. Ενώ σε εμάς εδώ ξεκινάει από τα κάτω, έστω με πολύ αντιφατικό τρόπο, έτσι. Δεν υπάρχουν ευθυγραμμίσεις εδώ τίποτα. Και επίσης εμείς έχουμε τη γλώσσα, μια γλώσσα η οποία παραμένει και είναι ζωντανή και προσφέρει, που είναι δύσκολο να το δούμε αλλού, σε ιστορίες άλλων εθνών, σπρώχνει η ίδια η γλώσσα
τον κόσμο να συνειδητοποιήσει ή να διαμορφώσει εθνική συνείδηση, ακόμα και αν δεν έχει καμία σχέση από την άποψη αιματολογικής συγγένειας, να το πούμε έτσι. Και μην παρεξηγηθούμε, ο Παπαρηγόπουλος το λέει, ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και το λέω αυτό γιατί ακόμη και στα ευαγγελικά κείμενα, τα οποία κυριαρχούν στο Μεσαίωνα και στην Ανατολή, βέβαια έχουμε και τους εκκλησιαστικούς πατέρες, χρησιμοποιείται η έννοια λαός πάρα πολύ έντονα μέσα στο, ενώ η επίσημη χρονικογραφία του Βυζαντίου δεν χρησιμοποιεί τον όρο, δεν υπάρχει πουθενά. Μάλιστα όταν αναφέρονται στα χαμηλότερα στρώματα, αναφέρονται πάντα με απαξιωτικό τρόπο, διότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι συγγραφείς και οι χρονικογράφοι της ελίτ της εποχής, βυζαντινής ελίτ ή μεσαιωνικής ελίτ, ας πούμε, τι σχέση, τι δουλειά μπορεί να έχουν όλα αυτά. Μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τα κεντήματα που υπάρχουν της εποχής στη Δύση. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κέντημα, έτσι μου κάνει σου δίνει μια εικονική παράσταση της ταξικής διάθρωσης της μεσαιωνικής κοινωνίας, όπου είναι η νίκη των Ορμανδών ενάντια στους Άγγλους στο Hastings στα 1066, που ήταν καθαρό, ήταν τομή για την Βρετανία, όπου εκεί δείχνει τους υπότες που συγκρούονται, τους δύο βασιλιάδες των Αγγλοσαξώνων και των Ορμανδών και ιστορίες, μεγάλες φιγούρες, και από κάτω στην φάσα κάτι μικρά ανθρωπάκια, έτσι, δηλαδή αυτά τα μικρά ανθρωπάκια, ας πούμε. Και αυτή η εικόνα μου έχει μείνει από τότε που τον έχω δει στο μουσείο στο Λονδίνο, μου έχει μείνει αυτή η εικόνα, αυτό το πράγμα είναι κατατοπιστική, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι το έθνος τελικά, αυτά τα μικρά ανθρωπάκια με μια σειρά διαδικασίες ιστορικές για τον κάθε λαό, για τον κάθε έθνος, κάπως διαφορετικά, αλλά αλληλοεπιδρούμενες, δεν έχουμε καθαρές ιστορίες πουθενά στον κόσμο, θεωρώ, αλλά αλληλοεπιδρούμενες, βρήκαν τον τρόπο και διεκδίκησαν και ταυτοποιήθηκαν με το ζήτημα του έθνους και του πολιτισμού και έφεραν τη δική τους τέχνη, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ήταν μιερά κατά την Καθολική Εκκλησία και την επίσημη και τη δική μας, δηλαδή τα θεωρούσαν μιερά, τα τραγούδια των χωρικών, τα γλέντια τους, όλα αυτά πράγματα, μέχρι το 13ο αιώνα. Από το Βυζάντιο δεν έχει σωθεί κανένα τραγούδι λαϊκό. Μόνο τα κριτικά. Μόνο τα κριτικά. Ναι. Και γι' αυτό και όλας οι μελετητές, οι λαογράφοι εδώ θεωρούν ότι η λαϊκή ποίηση και η λαϊκή παράδοση ξεκινάει με το ανακριτικό κύκλο, ο οποίος ο αυθεντικός, ο πρώτος, δεν σώζεται. Δηλαδή οι επόμενοι κύκλοι σώζονται. Και δεν είναι τυχαίο ότι εκεί ο λαός, τραγουδώντας τα επικά καταρθώματα του Ακρίτα, του Διγενή, έτσι, πώς τον ορίζει? Δεν τον ορίζει ως Έλληνα εκκαταγωγής. Γιατί γεννήθηκε ο Διγενής γεννήθηκε από Σαρακινό και Ελληνίδα ή κάπως ανάλογα. Δηλαδή ήταν ένα μείγμα, όπως ήταν η εποχή. Τα ανδραγαθήματά του είναι αυτό που τον σφραγίζουν. Και προβάλλει ο λαός τα προτερήματά του και το μεγαλείο του. Σιγά σιγά και αρχίζει να δένεται γύρω από όλα αυτά. Από την ιστορία να διαμορφώνει τους μύθους του, που πάνω σε αυτούς τους μύθους στηρίχθηκε η αναγέννησή του, η δική του αναγέννηση, και όχι η αναγέννηση των ελίτ ή των κυρίαρχων τάξεων. Και σήμερα όλα αυτά τα πράγματα ισοπεδώνονται, και αυτό που συζητάγαμε και έξω με τον Πέδρο είναι αυτό που έγινε και που τον αφορά και περισσότερο με την έννοια του πιο ειδικού, με αυτή την έννοια, γιατί μας αφορά όλους, αλλά έχει μια πιο καλή εποπτική εικόνα του όλου ζητήματος. Είναι αυτό το πρώτο ζήτημα της επίσημας αρχαιοκαπηλείας που ξεκινεί στην Ελλάδα. Η αρχαιοκαπηλεία της αρπαγής των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της χώρας διαμέσου του υπερταμείου υπέρ των δανειστών. Είναι γεγονός. Αυτή είναι άλλο έλλειμμα. Ένα άλλο έλλειμμα. Μιλούσες για δύο στην αρχή. Μπορεί και να χαρακτηριστεί έτσι επίσης. Όντως και γίνεται, παρόλο που στα μέσα είχε περάσει
Δειλά, και είχε δημιουργήσει κάποιες αντιδράσεις εδώ και δύο μήνες περίπου, έχει πέσει πάλι στη λύθη. Νομίζω ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να το επαναφέρουμε το θέμα στην επιφάνεια, γιατί αυτό έχει γίνει με τρόπο θολό, συγκαλυμμένο, ύπουλο, μέσα από διαδοχικές παραχωρήσεις σε ιδιωτικούς οργανισμούς, όλο και πιο αδιαφανείς και εξαιρεμένους από κάθε δημοκρατικό έλεγχο. Και έχουν περάσει με αυτόν τον τρόπο 10.119 ακίνητα, χαρακτηρίζονται ακίνητα. Εντός εισαγωγικών. Ναι. Ούτε καν ακίνητα. Ναι. Θεωρούνται κωδικοί. Στέλνουν κωδικούς. Ναι, γιατί εγκρυπτό. Ουσιαστικά δεν ξέρουμε. Ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει και να μάθει. Μόνο μέσα από δύσκολους συσχετισμούς που υπάρχουν άνθρωποι τώρα, πολίτες που ασχολούνται με αυτή την ταύτιση των κωδικών με τα συγκεκριμένα μνημεία, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ανακαλύψει ότι μέσα σε αυτούς τους 10.000 και κωδικούς υπάρχουν σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, όπως είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Γνωσού, όπως είναι της Ελευσίνας, όπως είναι τα αρχαία τείχη της Θεσσαλονίκης, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι πουλάνε κάτι που δεν είναι δικό τους, γιατί πολύ περισσότερα πράγματα που έχουν πουληθεί μέχρι στιγμής δεν ήταν και των κυβερνών, ασφαλώς. Αλλά το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παγκόσμιας κληρονομιάς, όπως είναι τα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού, είναι ένα θέμα που είναι τόσο εμβληματικό και τόσο αυτονόητο, που αν δεν ήταν συνάμα τόσο τραγικό, θα ήταν γελίο να μπούμε σε αυτές τις σκέψεις. Και όμως με αυτόν τον τρόπο ύπουλο που λέμε και σκόπιμο, έχουν περάσει όλα αυτά τα κίνητα στο υπερταμείο, στον έλεγχο των δανειστών ουσιαστικά, είτε μέσα από τη μορφή πώλησης εντός εισαγωγικών ή μέσα από τη μορφή αξιοποίησης, που είναι και ακόμα και πιο θολή, χωρίς για 99 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2117, παρακαλώ. Και ποιος ξέρει σε ποιον θα ανήκουν αυτά τα μνημεία της Ελλάδας μετά από έναν αιώνα, και σε τι χέρια θα είναι και σε τι κατάσταση. Και ουσιαστικά η Ελλάδα έχει βάλει ενέχειρο όλη την πολιτιστική της κληρονομιά χωρίς να έχουμε πάρει χαμπάρι. Να εξηγήσουμε για τον κόσμο. Ναι, παρακαλώ. Όχι, να το εξηγήσουμε ποιο είναι το πλαίσιο, διότι υπάρχει παραπληροφόρηση. Και εδώ να με συγχωρείς, αλλά κάποιοι άνθρωποι είτε κάνουν σκόπιμα παραπληροφόρηση ή έχουν μετατρέψει την άγνοια ή την ημιμάθειά τους σε μέτρο της πληροφορίας ή της γνώσης. Για παράδειγμα, ξεσηκώθηκαν οι αρχαιολόγοι. Καλά κάνανε. Γιατί αυτοί είναι οι πρώτοι που πρέπει να ξέρουν και ξέρουν τι σημαίνει ο κάθε κωδικός πίσω από τον οποίο, γιατί εμείς το μόνο που είδαμε ήταν αυτούς οι 10.000, 11.000 κωδικοί. Λοιπόν. Ακούγεται ότι δεν το ξέρουν και δεν έχουν καμία είδηση γι' αυτό. Όχι, στον τύπο το είδαν. Στον τύπο το είδαν, και καθώς τους ήρθε στην κάθε φορεία αρχαιοτήτων, ερχόταν η εντολή η ενημέρωση, γιατί αυτά ανήκουν στο υπερταμείο. Να πούμε ότι η επιχείρηση υπερταμείο αρχαιολογικά μνημεία της χώρας δεν είναι τωρινή. Έχει γίνει και με το ΤΑΙΠΕΔ. Απλά στο ΤΑΙΠΕΔ δεν είχε μεγάλη έκταση. Για παράδειγμα, η Σπιναλόγκα. Η Σπιναλόγκα είναι ένα νησί ενετικό φρούριο, το οποίο ναι μεν χρησιμοποιήθηκε ως αποικία λεπρών μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά μιλάμε για ένα βυζαντινό μετέπειτα ενετικό κτίριο, μιλάμε για αρχαιολογικό χώρο, και με
με βάση τον νόμο και το Σύνταγμα, είναι στα εκτός συναλλαγής. Παρ' όλα αυτά όμως, η κυβέρνηση Σαμαρά το έβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ για να το πουλήσει σε κανένα Σαουδάραβα ή κανένα τίποτα. Σαν νησί δηλαδή. Όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι σαν τις ρώσικες κούκλες που η μία μπαίνει μέσα στην άλλη. Ξεκίνησε με το ΤΑΙΠΕΔ, μετά πέρασε και σε άλλον φορέα μεγαλύτερο και λιγότερο ελέγξιμο, μετά σε έναν τρίτο, σε διάφορες φάσεις, μέχρι να φτάσει τώρα στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και από εκεί και στο υπερταμείο, στο λεγόμενο υπερταμείο. Να πούμε εδώ ότι ακριβώς αυτό, οι διαφορές να δούμε λιγάκι, γιατί έχει μια σημασία και για την παραπληροφόρηση. Από τη στιγμή που λοιπόν που βγήκε το θέμα στη δημοσιότητα και το φέρανε οι αρχαιολόγοι, το Σωματείο των Αρχαιολόγων, ναι, και μπράβο τους, ξεκίνησε ένα παιχνιδάκι το οποίο θυμίζει πινκ-πονγκ. Λοιπόν, βγήκε ο υπουργός και λέει, μα μην ανησυχείτε, θα κάνουμε τα δυνατά για να μην πάνε τα αρχαιολογικά μνημεία. Και θα φέρουμε νόμο στη Βουλή και τα λοιπά. Όσο είδατε εσείς νόμο στη Βουλή, άλλο τόσο είδαμε εμείς νόμο στη Βουλή. Δεύτερο, κατέφυγε το Σωματείο, αν δεν κάνω λάθος, κατέφυγε και στον Αρεοπάγο ή στο ΣΤΕ νομίζω, για το ζήτημα αυτό, ώστε να ασκηθεί, να πάρθει απόφαση ώστε να τα πάρουν πίσω. Λοιπόν, πρώτον, τώρα, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, η κυβέρνηση λέει ψέματα, ότι με νόμο μπορεί να διευθετήσει το ζήτημα αυτό. Διότι στις 14 Ιουνίου 2018, και εγώ θα συνεχίσω να λέω την ημερομηνία, γιατί με έχουν πρίξει όλοι εκείνοι που εκείνη την ημέρα που περνούσαν όλα αυτά τα κατανόμαστα, έτσι, εμείς ασχολιόμασταν με τις πρέσπες. Έτσι, να το θυμόμαστε αυτό. Και κάποιοι, όταν εγώ είχα γράψει τότε ότι είναι τακτική αποπροσανατολισμού της κυβέρνησης να συζητάμε τα των πρεσπών τη στιγμή που ξεπουλιέται η πατρίδα, ο πολιτισμός, τα μνημεία τους και όλα αυτά τα πράγματα διαμέσου της Δανειακής Σύμβασης που φέρανε με το άρθρο 109 του Πολυνομοσχεδίου στις 14, με καταγγέλνανε ως άπατροι και ως δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε τότε. Στο άρθρο 109 του Πολυνομοσχεδίου της εποχής εκείνης περνούσε σχέδιο πάλι τροποποίησης της Δανειακής Σύμβασης, όπου μετέτρεπε το υπερταμείο ως ευθέως αντισυμβαλόμενο μέρος με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει δηλαδή ότι για τις αποφάσεις και τη διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν το υπερταμείο. Το υπερταμείο έχει θυγατρικές στο ΤΑΙΠΕΔ, έχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχει την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Τις ρώσικες κούκλες που λέγαμε. Μπράβο, έτσι. Έχει μια σειρά πράγματα που στην ουσία κρατάει στα χέρια του ολόκληρη τη δημόσια περιουσία με την πιο ευρία έννοια του όρου. Και θα εξηγήσουμε παρακάτω τι εννοούμε ευρία έννοια του όρου. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα τα διευθετεί μονομερώς η διοίκηση του υπερταμείου με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, χωρίς η κυβέρνηση της Ελλάδος να έχει το δικαίωμα να παρέμβει, ακόμη και να έχει άποψη. Η μόνη υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να εκχωρήσει τους κωδικούς των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδας. Ακριβώς. Το υπερταμείο έχει την υποχρέωση από εκεί και πέρα να κρατάει ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας σε περίπτωση που η χώρα δεν μπορεί να πληρώσει μέρος των δανείων που έχει πάρει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Και εδώ λέμε τώρα. Εάν θέλανε. Τότε εγώ ούρλιαζα, και να μου συγχωρείς Πέδρο, αλλά ήμουν ο πρώτος που το είπα και το φωνάζω από τότε που εμφανίστηκε το υπερταμείο. Το υπερταμείο έχει μια δουλειά για να κάνει. Πέρα από το να μαζέψει όλες τις ρώσικες κούκλες που είπε ο Πέδρο, έχει και μια βασική δουλειά να κάνει.
τη δυνατότητα να εκποιήσει χωρικά ύδατα, ένα αέριο χώρο, αιγυαλίτιδα ζώνη, πράγματα δηλαδή που είναι περιουσιακά στοιχεία εκ του γεγονότος ότι το κράτος αποτελεί υποκείμενο διεθνούς δικαίου. Δηλαδή είναι μια διεθνής προσωπικότητα. Ως εκ τούτου από το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, έχει κάποια στοιχεία περιουσιακά, τα οποία είναι και άειλα. Έτσι, με την έννοια ότι δεν είναι κανενός το... Αλλά οι γέλη, τα χωρικά κτλ. Όλα αυτά να πουληθούν, να μπορούν να περάσουν δηλαδή στους δανειστές. Μέσα σε αυτά λοιπόν ήταν και τα εκτός συναλλαγής, γιατί η χώρα μας λόγω του πολιτισμού της, της ιστορίας της κτλ. Είναι από εκείνες τις χώρες, ή μάλλον η μοναδική χώρα που έχει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς όπως έχει ταυτοποιηθεί από τις διεθνείς συμβάσεις UNICEF και του ΟΗΕ. Έχουμε τα περισσότερα μνημεία αυτού του είδους αναλογικά σαν ποσοστό στην παγκόσμια κληρονομιά. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή τα είχαν βάλει στο μάτι οι δανειστές, όταν από την πρώτη δανειακή σύμβαση είχαν περάσει αυτό το περίφημο όρο του 14 παράγραφος 5 που έλεγε όλες οι ασυλίες εκτός. Όχι μόνο η ασυλία λόγω άσκηση εθνική κυριαρχία τη χώρα, αλλά όλε οι ασυλίε. Αμετάκλητα και ανεφόρων. Αμετάκλητα και ανεφόρων. Όλε οι ασυλίε σημαίνει και οι ασυλίε που έχουν τα αρχαιολογικά μνημεία τη χώρα, λόγω του ότι εντάσσονται στην παγκόσμια κληρονομιά με βάση τι διεθνεί συμβάσει που έχουν υπογραφεί. Και προστατεύονται δηλαδή, ή οφείλουν να τα προστατεύουν όλοι οι λαοί, όλα τα κράτη, όλοι οι διεθνεί οργανισμοί, έτσι για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Εάν η κυβέρνηση ήθελε, είχε την πρόθεση να μην πάνε στο υπερταμείο τα μνημεία, τα αρχαιολογικά μνημεία, τότε το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει είναι να ζητήσει από τους δανειστές να υπάρξει ρητή διατύπωση στη σύμβαση που να εξαιρεί από τα περιουσιακά στοιχεία τα εκτός συναλλαγής, όπως ονομάζονται με βάση το Σύνταγμα. Όμως αυτό που λέει ο νόμος που πέρασε στις 19 έκτου που λέγαμε πριν είναι τελείως αντιφατικό με, ακόμα και μέσα στα ίδια τα άρθρα του νόμου. Αφενός λέει ότι εξαιρούνται, αφετέρου λέει ότι δεν εξαιρούνται, γιατί μπορεί να γίνει εκμετάλλευση, μπορεί να γίνει αξιοποίηση, δεν μπορούν να απολυθούν αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν. Εδώ, υπάρχει μια σύγχυση τεράστια που η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αποσαφινιστεί. Ναι, και ο νόμος αυτός δεν έχει την ίδια ισχύ. Ακριβώς. Ναι, με τη δανειακή σύμβαση. Με τη δανειακή σύμβαση. Αλλά με αυτό θέλω να πω ότι η κυβέρνηση το αρνείται στα λόγια και αντιδρά με σπασμωδικές κινήσεις, που όμως δεν καταφέρνουν να εγγυηθούν ούτε τη διαφάνεια της υπόθεσης. Εδώ όμως υπάρχει και ένα θέμα. Πρώτον, το Σύνταγμα είναι σαφές. Ποια είναι τα εκτός συναλλαγής. Είναι σαφές. Ακριβώς. Ο νόμος δεν είναι το ίδιο σαφής. Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι όλη η νομοθεσία της Ελλάδας μέχρι αυτόν τον νόμο του Τσακαλώτου, έτσι, λοιπόν, ήταν σαφής ότι ποια είναι τα εκτός συναλλαγής. Έτσι. Λοιπόν, γιατί μας τα μπερδεύουν. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι. Γιατί έχουν την υποχρέωση ότι αν δεν ήταν τόσο τραγικό και τόσο τρανό, θα ήταν γελία υπόθεση. Δηλαδή είναι ένα θέμα που εκ του συντάγματος και εκ του όποιος και να έχει την στοιχειώδη αίσθηση του δικαίου καταλαβαίνει ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι αντικείμενο. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει υπογραφεί η δανειακή σύμβαση και μάλιστα encrypto, γιατί την πραγματική δανειακή σύμβαση δεν ξέρουμε, που πέρασε από τη Βουλή είναι ένα σχέδιο, Λοιπόν, από τη στιγμή που έχει, όμως ξέρουμε από το σχέδιο ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη να εξαιρεθούν τα εκτός συναλλαγής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έχει υπογράψει ο κύριος Τσακαλώτος πίσω από κλειστές πόρτες αυτή τη δανειακή σύμβαση, κανένας νόμος μετέπειτα δεν μπορεί να έχει ισχύ μεγαλύτερη από την δική του υπογραφή. Ο μόνος τρόπος για να ανατραπεί αυτό είναι να ανατραπεί η διεθνή σύμβαση. Ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, γι' αυτό και αυτοί που προσέφυγαν στο δικαστήριο και μακάρι να βγάλουν θετικό αποτέλεσμα, αλλά στην πραγματικότητα τι καλούν.
το δικαστήριο να κάνει, τους δικαστές, να ανατρέψει τη Διεθνή Σύμβαση. Να νομολογήσει δηλαδή ότι με βάση. Και αυτό θα κάνει, δηλαδή, εγώ το, αυτό φαντάζομαι ότι θα κάνει το δικαστήριο για να αποφύγει την καυτή πατάτα. Γιατί το σωστό θα ήταν να πει: κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια δανειακή σύμβαση η οποία δεν προβλέπει αυτό. Αυτό είναι κατά παράβαση του συντάγματος. Ο τρόπος που έχει κυρωθεί κατά παράβαση του συντάγματος. Οπότε πλέον, αν ακυρωθεί αυτή, ακυρώνεται το σύνολο. Ανοίγει δηλαδή τον ασκό του αιώλου. Επειδή δεν έχουμε δικαστές με τέτοια κότσια και το αποδείξανε. Λοιπόν, τι θα πούν, αναρμόδιον. Αναρμόδιον. Εφόσον δεν βλέπουμε κάτι και ο υπουργός λέει ότι θα το φροντίσει και ότι τηρείται το Σύνταγμα, αναρμόδιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, βεβαίως, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και ξεκίνησε και το δεύτερο κύμα αρπαγής περιουσίας εκτός συναλλαγής, που είναι η εκκλησιαστική περιουσία. Μην ξεχνάμε ότι η εκκλησιαστική περιουσία, εκτός από την περιουσία που οι Έλληνες πολίτες δίνουν στην εκκλησία, είναι πάρα πολλά βυζαντινά μοναστήρια, εικόνες, ιστορίες που συνδέονται. Κινητά και ακίνητα. Έτσι, μπράβο. Όλα αυτά ανήκουν σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, και θεωρούνται ως περιουσία εκτός συναλλαγής. Οπότε τι γίνεται τώρα? Πάμε σε ιδιωτικοποίηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, ώστε η περιουσία της να μπορεί ως περιουσία ιδιωτικού φορέα πλέον να περάσει στο υπερταμείο. Το καταλαβαίνουμε γιατί ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Το λέω βέβαια για εμάς εδώ στην παρέα. Το λέω για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Δεν είναι ένα αμιγώς θρησκευτικό ζήτημα. Όχι βέβαια. Κάθε άλλο. Άρα, κάθε άλλο. Παρόλο που μπορούμε να είμαστε αντίθετοι με την ιδέα της τεράστιας περιουσίας της Εκκλησίας. Βεβαίως, και αλλά να είναι, αυτό το συζητάμε αλλά όμως έτσι όπως είναι σε άλλη βάση. Ακριβώς, ναι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή και με τις μελλοντικές, άμεσες μελλοντικές προοπτικές, καλύτερα να μην αλλάξει το παραμικρό αυτό το καθεστώς. Φυσικά. Συγγνώμη, να ξεκαθαρίσουμε. Ορισμένοι βυζαντινοί, κορυφαίοι βυζαντινοί αρχαιολογικοί χώροι, για παράδειγμα θυμάμαι, μου έρχεται τώρα ο Μιστράς, έτσι, συνδέεται άρρηκτα με την Εκκλησία, η οποία η Εκκλησία χρησιμοποιεί τους περισσότερους ναούς και ιδιαίτερα την Παντάνασα, η οποία μάλιστα συνδέεται με μοναστήρι που υπάρχει, λειτουργεί και η Εκκλησία με όρους θρησκευτικούς, εκτός από το γεγονός ότι είναι ένα βυζαντινό μνημείο και την επισκέπτεται. Και ένας εθνικός χώρος. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει εδώ? Δεν κατάλαβα. Τι ακριβώς θα γίνει εδώ? Για χρόνια υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στους αρχαιολόγους και στην Εκκλησία της Ελλάδος για τη χρήση των βυζαντινών ναών. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις χρήση σε ένα βυζαντινό μνημείο το οποίο χρήζει προστασίας. Είτε το πούμε. Και σε μεγάλο βαθμό έχουν οι αρχαιολόγοι δίκιο. Δηλαδή, ή θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτό είναι μνημείο και πρέπει να προστατευτεί, ή δεν μπορώ να μπαίνω εγώ στην Παντάνασα, παράδειγμα. Το θυμάμαι γιατί είχε γίνει περιστατικό, ζωντανό δηλαδή περιστατικό, όπου να ανάβω το κεράκι μου, ας πούμε, και να τρέχει από πίσω ο αρχαιοφύλακας και να μου το σβήνει. Κατάλαβες. Οπότε λογικό είναι ο πιστός να γυρίζει στον αρχαιοφύλακα για να πλακώνει το ξύλο. Το είδα με τα μάτια μου, γι' αυτό το λέω. Έτσι. Όπου ήρθε ένας Ελληνοαμερικανός και πάει μέσα, ξέρετε, με όλη τη θρησκευτική κατάνοιξη που το αυτό, η πρώτη φορά στην Παντάνασα και στο Μιστρά, ήταν ο τρελό του όνειρο. Παρέα ήμασταν. Λοιπόν, και μπαίνει μέσα, ανάβει 10 κεριά, 20 κεριά, και ρίχνει και 4 χιλιάρικα μέσα στο κουτί, στο μπαγκάρι, έτσι. Λοιπόν, αμέσως ο αρχαιοφύλακας, με το που κάνει τη στροφή να βγει έξω, τρέχει ο αρχαιοφύλακας και τα σβήνει τα κεριά, έτσι. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, γύρισε πίσω, έτσι, και άρχισε ο τσακωμός με τον αρχαιοφύλακα. Λοιπόν, ο οποίος εξηγούσε ότι ρε παιδιά, δεν μπορεί εδώ, γιατί οι τοιχογραφίες, αυτό και τα λοιπά, που είχε απόλυτο δίκιο. Και βεβαίως έλεγε ο άλλος, πόσο κράτησαν τα κεριά? 2 λεπτά, ωραία, να μου δώσεις τα ρέσα αυτά 4 χιλιάρικα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Του εξηγούσε ο άλλος, μα τα λεφτά αυτά πάνε στο μοναστήρι. Εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά ως εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων, που ο άνθρωπος ήταν εκ μέρους του Βυζαντινού. Λοιπόν, ένα τουρλουμπούκι και ένα. Πού μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος? Όμως γίνεται λειτουργία εκεί. Βεβαίως, ναι, κανονικότατα. Με κεράκια, φυσικά.
Μα αυτό σου λέω ότι γίνεται κανονικά. Αλλά γενικά τα κρατάνε, γι' αυτό έχουν τους νεοκόρους και τα αν δεν τα μαζεύουν γρήγορα. Δηλαδή δεν αφήνουν πολλά λόγω της κάπνας και της θερμότητας που έχει καταστραφεί. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το θέμα θα μας το λύσουν πολύ πιο απλά. Οι Ευρωπαίοι δανειστές θα μας τα πάρουν και μετά θα τους πληρώνουμε και από πάνω για να τα κοιτάμε από μακριά. Αλλά ξέρεις τι είναι το τραγικό αυτή τη υπόθεση. Πολλά είναι τα τραγικά και δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση. Αυτή η υπόθεση είναι ίσως και μια πιο τρανταχτή και ορατή πτυχή της όλης υπόθεσης. Αλλά ότι ενώ σε όλο τον κόσμο δίνεται αγώνας για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών και ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία, η ίδια Ελλάδα διεκδικεί επίμονα την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα από την ίδια μέρα που τα πήρε ο Έλγιν. Οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την επιχείρηση προσπαθούν να συγκαλύψουν το σκάνδαλο. Αυτό είναι το τραγικό. Και μάλιστα ακόμα και ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας είναι ένας από αυτούς τους κωδικούς, ενώ η Ελευσίνα ετοιμάζεται για να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021, παρακαλώ. Θα τα χάσει όλα η Ελευσίνα. Θα τα χάσει όλα. Λοιπόν, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο μέγεθος έχει το πρόβλημα. Σιγά σιγά μας εξοικειώνουν με το ότι θα χάσουμε αυτά τα πράγματα. Χώρια την εξοικείωση που γίνεται διαμέσου του βιοπορισμού. Δηλαδή από τη στιγμή που ο άλλος δεν μπορεί να ζήσει ούτε με το μεροκάματο, ούτε με τη σύνταξη τον οικογυριό, και μάλιστα να πούμε εδώ ότι κανένας δεν συζήτησε στον προϋπολογισμό. Όλοι μας λέγανε για το 1,8, όχι δεν είναι 1,8, είναι 2,6 η άνοδος του ΑΕΠ και τέτοιες μπούρδες. Κανένας δεν είπε ότι το 2017 έπεσε περαιτέρω το μεγάλωσε περαιτέρω το οικογενειακό έλλειμμα. Αυτό και αν είναι άλλο έλλειμμα, ναι, σημαντικό. Και ξέρεις πόσο έφτασε έχει το 2017, μάλιστα το έλλειμμα το περιγράφουν τα εθνικολογιστικά στοιχεία που υπάρχει, Ελστάτ, στοιχεία της Ελστάτ, δεν είναι δική μου υπολογισμή. Λέγεται, υπάρχει μια ρουμπρίκα όταν ψάχνει κανείς στα στοιχεία των μη χρηματοοικονομικών θεσμών για τα νοικοκυριά. Υπάρχει μια ρουμπρίκα στα εξωσυντικά μεγέθη. Πρέπει να ξέρεις τι διαβάζεις, αλλά τέλος πάντων λέει μέσα καθαρή λήψη δανείων. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημα δεν μου μένουν αρκετά για να μπορέσω να επιβιώσω, άρα χρειάζεται να δανειστώ τα επιπλέον, άσχετα από που τα βρίσκω. Το εθνικολογιστικό σου λέει ότι πρέπει να πας να δανειστείς. Τώρα, αν εσύ πας και πουλήσεις κάποια περιουσιακά στοιχεία και τα βρίσκεις διαφορετικά, ή τα βρίσκεις με μαύρα, ή τα βρίσκεις με οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Απλά η στατιστική σου δείχνει ότι το έλλειμμά σου μεγαλώνει. Τα παλιότερα χρόνια, λίγο πριν το 2010, που το έλλειμμα είχε φτάσει στα 13-14% στο διαθέσιμο εισόδημα, καλυπτόταν με δανεισμό. Γι' αυτό και είχαμε εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους. Μετά το 2010, που πλέον ο Έλληνας κουμπώθηκε, δεν δίνανε και οι τράπεζες, άρχισε να μειώνεται αυτού του τύπου το έλλειμμα, αλλά εικονικά μόνο. Διότι στην πραγματικότητα τι γινότανε? Δεν μπορούσε να δανειστεί ο Έλληνας. Και φτάσαμε σήμερα να έχει πέσει πάλι ξανά στο ύψος, και πρώτη φορά στα δύο τρίμηνα του 2018 να είναι 15% το έλλειμμα, δηλαδή οι ανάγκες, οι δανειακές ανάγκες των οικογενειακών, των οικογενειών. Γι' αυτό δεν το συζητάει κανένας. Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος. Χωρία που το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποταμίευσης. Μα δεν το συζητάμε, βεβαίως. Από εκεί και πέρα λοιπόν, με αυτή τη λογική, έτσι, με αυτή τη λογική σου λέει ο άλλος δεν πάει να τα πουλήσουν όλα. Τα ακούμε και αυτό. Ναι. Τα ακούμε. Λοιπόν, να πάρουν και την Ακρόπολη, να πάρουν τα πάντα. Έτσι. Ούτως ή άλλως τα έχουν πουλήσει όλα. Δηλαδή, ακόμα και από τώρα που αναφερόμενοι πάλι σε αυτό το τέχνασμα με τις ρώσικες κούκλες, ακόμα και στην εποχή του Ταϊπέτ, το 2013-2014, εγώ θυμάμαι ότι στην πρώτη σελίδα του site του Ταϊπέτ, την ταυτότητα, το πούμε έτσι, home, καυχιόταν
ο φορέας ότι έτρεχε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του κόσμου. Ακριβώς. Από τότε καθιόταν. Ναι, τώρα είναι ακόμα πολύ μεγαλύτερο, γιατί έχουν πουληθεί τα πάντα. Έχουν πουληθεί αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, αυτοκινητόδρομοι, κρατικές εταιρείες πετρελαίου, ηλεκτρισμού, νερού, τηλεπικοινωνιών, τα ταχυδρομεία, και τώρα πάμε για μνημεία, για περιοχές προστατευμένες με οικολογικό ενδιαφέρον, για παράκτιες περιοχές, για τα πάντα, για λίδες ζώνες. Δεν υπάρχει τίποτα που να ο χωρισμός των χωρικών υδάτων, ακόμη και για ελληνευτικούς σκοπούς, θα ιδιωτικοποιηθεί. Τώρα έχουμε μεγαλύτερους λόγους για να καφιούνται. Βεβαίως. Στο τελευταίο χρόνο του 2018 χτύπησε καμπανάκια για δύο καινούργιες ιδιωτικοποιήσεις που μάλλον έρχονται. Εγώ τουλάχιστον έτσι τις οσμίζομαι. Το πρώτο είναι το ληξιαρχείο. Τα ληξιαρχεία για κάποιο περίεργο λόγο έπαψαν να παράγουν στοιχεία ή να δημοσιοποιούν στοιχεία. Γιατί αλλάζει, λέει, η ηλεκτρονική τους βάση και η ηλεκτρονική τους υποδομή. Αν πάει στον προϋπολογισμό κανείς και δει στη δημόσια περιουσία που πρόκειται να εκποιηθεί το 19 και τα επόμενα χρόνια, θα δει ότι όλες οι ηλεκτρονικές βάσεις, οι πλατφόρμες δηλαδή, είναι υπό ιδιωτικοποίηση. Έτσι. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι η ΟΠΕΚΑ, δηλαδή ο οργανισμός της προνοιακής επιδοματικής πολιτικής. Αυτό δηλαδή που έδινε ο κρατικός προϋπολογισμός, πλέον το δίνει σε έναν οργανισμό ο οποίος προορίζεται να ιδιωτικοποιηθεί. Ωραία, αλλά και αυτό, να είναι κερδοφόρος. Αλλά αυτό, ναι, για να είναι κερδοφόρος. Ακόμα και το προπό που λέγαμε. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό είναι ουσιαστικά είναι μια υπηρεσία. Ναι. Αλλά τώρα μιλάγαμε για πράγματα που πολλούνται μόνο μία φορά. Ναι. Όπως είναι τα μνημεία, όπως είναι οι μαρίνες, όπως είναι όλος ο πλούτος, ο πραγματικός υλικός πλούτος της. Και επειδή μιλάγαμε προηγουμένως για τον πολιτισμό και την ιστορία μας, να πούμε και κάτι το οποίο θα το πούμε αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, αλλά να το αναφέρουμε τώρα εδώ, και το οποίο με έχει συγκλονίσει και θα ήθελα να το συζητήσουμε, ότι στα πλαίσια της Συμφωνίας των Πρεσπών, που για μένα η Συμφωνία των Πρεσπών είναι προβληματική δευτερευόντως για το όνομα που προβλέπει και πρωτευόντως για τα άλλα που λέει μέσα. Για φαντάσου. Έτσι. Έχει μέσα μια διάταξη η οποία βεβαίως έχει μπει σε εφαρμογή, ξεκινάει δηλαδή, έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου η επιτροπή λεγόμενη με τους ειδικούς, όπου 7 ειδικοί των Σκοπίων και 7 ειδικοί από την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν διαλυστεί και έχουν ξεκινήσει τη δουλειά, χώρια το ότι θα ξαναγράψουν τα σχολικά βιβλία. Εμένα για αυτό είναι το κερασάκι σαν τη γη για τα σχολικά βιβλία. Έτσι αλλιώς έχουν παραποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που χρειάζονται καινούρια, και καινούρια και παιδαγωγική προσέγγιση στην ιστορία, καινούρια και όχι μόνο για την ιστορία αλλά για πολλά αλλά το χειρότερο από όλα, αυτό που εμένα με έχει σοκάρει, είναι ότι θα αποφασίσει την ταυτοποίηση των πολιτικών μνημείων ή των πολιτιστικών μνημείων και των μνημείων ιστορικής κληρονομίας της Μακεδονίας. Άρα θα κάνουμε μια μοιρασιά, θα γίνει αυτό, ένα επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας, της ιστορικής ταυτότητας του μνημείου. Μπράβο. Από μια επιτροπή ειδικών. Λοιπόν, με όρους κρατικής διπλωματίας, φυσικά. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να το συζητήσουμε, γιατί θέλω να μου το δώσω να το καταλάβω. Γιατί αυτό το πράγμα μου είναι αδύνατο να το καταλάβω. Πάμε όμως πρώτα σε ένα μουσικό διάλειμμα και το συζητάμε μετά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι ο Πέδρο Ολάγια και ο Γιώργος Ομάλφας. Συζητούσαμε για τα υπόλοιπα, για τα μνημεία της χώρας κτλ. Αλλά να αλλάξουμε λίγο ένα θέμα προς το παρόν, έτσι, να κάνουμε μια παρέκβαση και να συζητήσουμε με τον Στέλιο το Χασούρη, ο οποίος είναι εκπαιδευτής οδήγησης, μέλος ομάδας εργασίας G17. Λοιπόν, να ακούσουμε ακριβώς τι είναι αυτό το G17. Καλησπέρα από μένα. Χαιρετώ όλους όσους είναι στο στούντιο. Το Δημήτρη τον Καζάκη, τον Πέτρο τον Ολάκια και τον Γιώργο τον Μαλτά. Είμαι ο Στέλιος ο Χασούρης, εκπαιδευτής οδήγησης κυκλοφορικής αγωγής, μέλος της ομάδας εργασίας G17.
Η ομάδα D17 είναι μια ομάδα η οποία αποτελείται από εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφορικής αγωγής από όλη τη χώρα, οι οποίοι έχουν ένα κοινό όραμα. Το όραμα που έχουμε είναι να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε όλο το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδήγησης, το οποίο εμείς όλοι οι εκπαιδευτές το θεωρούμε ένα λειτουργήμα. Αποτελείται από εκπαιδευτές από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε στις τάξεις μας ανθρώπους και από την Πάτρα και από την Κόνηθο και από το Χίο και από το Βόλο και από τα Χανιά και τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα βεβαίως. Ο λόγος που βρισκόμαστε στη θέση να βγούμε και να στην κοινωνία προκειμένου να μπορέσουμε να δηλώσουμε τα προβλήματά μας είναι αυτή η απίστευτη κατάσταση η οποία έχουμε έρθει. Όλοι οι εκπαιδευτές στην Ελλάδα στην κυριολεξία είναι στα κάγκελα, γιατί έχουμε υποστεί μια μεγάλη επίθεση στο επάγγελμά μας. Έχουμε με λίγα λόγια σταματήσει να δουλεύουμε κανονικά, υπολειτουργούμε και έχουμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο κλάδος, όλος ο κλάδος έχει φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις πάγιες υποχρεώσεις που έχει προς το κράτος αλλά και προς τρίτους, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί για κάποιο λόγο έχουμε εγκλωβιστεί, όπως έχουν εγκλωβιστεί και ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών οι οποίοι θέλουν να βγάλουν δίπλωμα, όπως έχουν εγκλωβιστεί και ένα μεγάλο κομμάτι ηλικιωμένων ανθρώπων οι οποίοι είναι πάνω από 74 ετών, οι οποίοι και αυτοί, παρόλο που υπάρχει νομοθεσία, δεν εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα να είμαστε σε αναμονή κατάθεσης ενός σχεδίου νόμου το οποίο έχει τελειώσει η διαβούλευση, προκειμένου να μπορέσει να κατατεθεί στη Βουλή και να πληρωθεί το ποσό εκείνο το οποίο οφείλει το κράτος στους εξεταστές, προκειμένου οι εξεταστές να σταματήσουν την αποχή τους για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εξετάσεις. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Βασικά θα ήθελα να πω δύο λόγια τα οποία αφορούν κάποια θέματα. Αν κατάλαβα καλά, η ομάδα αυτή, το G17, δεν είναι απλά μια συνδικαλιστική ομάδα, έτσι δεν είναι? Είναι μια εξωθεσμική ομάδα, ναι, η οποία έχει φτιαχτεί για να λειτουργήσει επικουρικά στη συνδικαλιστική ηγεσία του κλάδου. Μάλιστα. Εμείς βλέπουμε ώστε να κάνετε το επάγγελμα λειτουργήμα. Εμείς ναι, θεωρούμε ότι... Ναι, έχετε δίκιο διαφορετικά. Αν δεν είναι λειτουργήμα, στην πραγματικότητα εκδίδεται άδειες δολοφονίας, τίποτα άλλο. Ναι, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι πάλι ψηφίστηκε ένας προϋπολογισμός στη Βουλή, ο οποίος πάλι βασίζεται, δυστυχώς, δεν ξέρω εσείς μάλλον θυμάστε καλύτερα από μένα, προφανώς είναι ένα τη συνεχόμενη φορά, η οποία έχει υπερφορολόγηση σε όλα τα επαγγέλματα, σε βαθμό που αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον σαν εκπαιδευτής, ένας ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος ουσιαστικά δουλεύω χωρίς κέρδος για να πληρώνω το κράτος, το οποίο με τη σειρά του πληρώνει τους δανειστές μας. Αυτό έτσι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Και είναι και ακόμη χειρότερο, διότι σαν επαγγελματία δεν σε θέλει το κράτος αυτό. Ναι, είναι... Η προσπάθειά του είναι να σε εξοντώσει. Ναι. Οικονομικά δηλαδή να σε εξοντώσει και να μπορέσει το επάγγελμά σας να ανοίξει για άλλα συμφέροντα. Ναι, προφανώς υπάρχει στο βάθος του τούνελ κάποια τέτοια συμφέροντα. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει. Εμείς ζητάμε πάντως από την πολιτεία να προχωρήσει διαδικαστικά σε ό,τι πρέπει να γίνει προκειμένου γιατί να μπορέσουμε να έχουμε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Γιατί αυτό το οποίο ζητάμε εμείς χρόνια είναι να μπορέσουμε να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή είναι απίστευτο που συμβαίνει στη χώρα ότι οποιοδήποτε δεν μπορεί να επιχειρήσει σωστά. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο λέμε σταθερότητα για να μπορέσουμε εμείς να αποδώσουμε τέλος πάντων αυτά τα οποία πρέπει να αποδώσουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς δεν έχετε μάθει ότι είμαστε στη μεταμνημονιακή Ελλάδα? Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια μικρή αναδρομή για να μπορέσετε να κατανοήσετε κι εσείς το βάθος του προβλήματος. Βεβαίως. Προφανώς
η αιτία είναι τα μνημόνια, έτσι. Δηλαδή όλοι μας το θεωρούμε αυτό, γιατί πριν την εφαρμογή των μνημονίων δεν υπήρχαν σε αυτό το βαθμό αυτά τα προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Οι εξετάσεις λοιπόν ήταν και είναι ακόμα και σήμερα ένα πάρεργο. Δηλαδή γίνονται μετά το πέρας της εργασίας. Δηλαδή ένας εξεταστής τελειώνει την κανονική του δουλειά, το κανονικό του έργο, και χρησιμοποιεί και βγαίνει μετά από την εργασία του σαν υπερορία για να εξετάσει κάποιους μαθητές. Ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που εφαρμόστηκαν τα μνημόνια και ήρθε η Τρόικα στην Ελλάδα, η Τρόικα έκοψε ή περιόρισε, όπως γνωρίζετε, όλες τις υπερορίες, όλες τις υπερεργασίες και όλα τα επιδόματα που είχαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Σωστό. Έτσι, λοιπόν, ναι. Αυτό το επίδομα με διαφόρους τρόπους και με παράταση, πάνω στην παράταση, μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή ακόμα και στο 50% της αρχικής του του χρημάτων μειώθηκαν 50%, και έτσι οι εξεταστές παρόλα αυτά με διάφορους τρόπους τελικά καταφέραν και παίρνανε τα επιδόματά τους, τα οποία προφανώς ήταν σωστό αυτό, έτσι δεν το κατακρίνουμε προς Θεού, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να δουλεύουμε. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή επιβλήθηκε από την νομοθεσία να μπορέσει να σταματήσει η εξέταση να είναι πάρεργο και να γίνει επίσημο έργο μέσα στο ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό όμως, λόγω ότι υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση στις υπηρεσίες και με το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν ζητήματα αποζημιώσεων και επιμορφώσεων κτλ., δεν είναι εύκολο να βρεθούν οι εξεταστές για να μπορέσουν να υποστηρίξουν διαδικασία αυτή. Και έτσι έχουμε φτάσει και έχουμε εγκλωβιστεί με την τελευταία παράταση, η οποία ήταν στις 30 Απριλίου του 2018. Από τις 30 Απριλίου του 2018 υπήρξε υπόσχεση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο έτσι ώστε θα ισχύσει μια νέα παράταση, η οποία θα ήταν μέχρι τις 31/12 του 2018. Βγήκε λοιπόν ένα σχέδιο νόμου το οποίο περιλάμβανε την τροπολογία που αφορούσε την αμοιβή των εξεταστών. Οι εξεταστές, καλή τη θέληση και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, φτάσανε μέχρι και την 1η Οκτωβρίου να κάνουν εξετάσεις. Αυτό συμβαίνει στην Αθήνα. Σε άλλα σημεία της Ελλάδος σταματήσαν τελείως ή είναι λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών, δεν κάνανε ελάχιστες εξετάσεις. Όμως από την 1η Οκτωβρίου και μετά δεν γίνονται πουθενά εξετάσεις στην Ελλάδα, εκτός από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανώς ανεπαρκείς. Ο κόσμος έχει μείνει πάρα πολύ καιρό χωρίς εξετάσεις και προφανώς είναι εγκλωβισμένος και αυτό θα σας πω σε λίγο. Και έτσι φτάσαμε πλέον στη λήξη της προθεσμίας και ζητάμε τουλάχιστον να κατατεθεί το νομοσχέδιο προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε σε μια, σε εισαγωγικά, κανονικότητα, να ισχύσουν οι μεταβατικές διατάξεις οι οποίες λέει το νομοσχέδιο, προκειμένου να βγουν οι εξεταστές. Ναι. Να κάνουν εξετάσεις. Προσέξτε όμως ένα θέμα. Ναι. Η νομοθεσία, σύμφωνα με την τελευταία τροπολογία του κώδικα, η οποία ήταν στις 30/3 του 2018, λέει, προβλέπει ότι οι άνθρωποι που είναι πάνω από 74 ετών θα δίνουν εξετάσεις για να μπορέσει να πιστοποιηθεί ότι μπορούν να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι εξετάσεις αυτών των ανθρώπων συνδέονται με τις δικές μας εξετάσεις, γιατί χρησιμοποιούν τους ίδιους εξεταστές, με αποτέλεσμα οι διαφωνίες για αυτό το θέμα των εξεταστών να μας πάρουν και εμάς, όπως λέμε, να μας επηρεάσουν και να μην βγαίνουν ούτε και για μας. Εμείς ζητάμε από τους εξεταστές μέσα στο ωράριό τους να βγούνε, όπως ορίζει η περιφέρεια. Όπως παραδείγματος χάρη η κυρία Δούρου είπε ότι όταν ένας πολίτης πηγαίνει τον ΚΙΣΕ σε μια δημόσια υπηρεσία και ζητάει ανανέωση του διπλώματός του και είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία να του το ανανεώσει, έτσι και εμείς ζητάμε να δώσουμε εξετάσεις. Γιατί δεν φροντίζει η πολιτεία να μπορέσει να δώσει εξετάσεις? Και δεν είμαστε εμείς που το ζητάμε, προσέξτε. Υπάρχουν άνθρωποι, εγώ ξέρω τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους
η οποία είχαν βρει, γιατί δεν κατάφεραν τελικά να βγάλουν την άδεια οδήγησης. Καλά, δεν το συζητάμε. Προφανώς είναι κοινωνική ανάγκη. Δεν το συζητάμε τώρα. Είναι κοινωνική ανάγκη. Είναι λοιπόν αυτό. Ο εγκλωβισμός λοιπόν είναι σε τρία στάδια, σε τρία σημεία. Έχουν εγκλωβιστεί οι δάσκαλοι, οι οποίοι έχουμε το πιο μεγάλο πρόβλημα, ακριβώς γιατί είναι οικονομικοί λόγοι για μας μεγάλοι. Βέβαια. Επιβίωση. Έχουν επιβίωση, βεβαίως. Έχουμε πρόβλημα οι άνθρωποι πάνω από 24 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν ένα δίπλωμα. Και μάλιστα αυτό έχει φτάσει σε ένα σημείο το ίδιο το κράτος να δίνει παρατάσεις και έχουμε φτάσει πλέον να έχουν δώσει παράταση μέχρι σχεδόν και ένα χρόνο από την έναρξη της ισχύως του νόμου. Πόσοι είναι αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα για να δώσουν, εξτάσεις και δεν μπορούν να δώσουν εξτάσεις? Αυτός είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι αδιευθύνησος, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Χοντρικά όμως είναι δεδομένο ότι μιλάμε για πολλές χιλιάδες. Δηλαδή μπορεί ακόμα και 30 και 40 χιλιάδες, μπορεί και 50 λένε κάποιοι. Πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Αν υπολογίσουμε ότι κάθε δάσκαλος έχει ένα αριθμό μαθητών, ας πούμε, και αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν περίπου 5.000 στην Ελλάδα και περίπου 2.500 γραφεία, που σημαίνει ότι σίγουρα θα έχουμε 40.000 εύκολα. Αν υπολογίσουμε ότι είναι και 77, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Ναι. Κύριε Κατσάκη, δεν μπορείτε να καταλάβετε, εμείς μόνο η καρδιά μας το ξέρει, τι τραβάμε. Γιατί δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο αυτό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα πράγματα. Ξέρετε, εάν μια μέρα, και θα ήθελα όποιος θέλει να έρθει μια μέρα σε ένα μάθημα μαζί μας, να δείτε τι τραβάμε στον δρόμο, τι bullying και τι εκφοβισμό δεχόμαστε, πώς προσπαθούμε να μοχθούμε να μάθουμε το μαθητή μας. Τι εννοείτε, είναι η εκπαίδευση το πρόβλημα. Ναι. Η εκπαίδευση είναι το ζουμί, όχι η εξέταση. Η εξέταση είναι του κράτους. Ας την πάρει το κράτος και ας την κάνει τι θέλει. Εμείς θέλουμε και πρέπει να εκπαιδεύουμε το μαθητή μας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να βγει στην κοινωνία έξω, να μπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς να δημιουργεί προβλήματα και να μην κινδυνεύει ούτε αυτός ούτε οι άλλοι. Ο κράτος μας έχει απαξιώσει. Η εκπαίδευση επαφίεται στο μεράκι του κάθε εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής μόνος του μοχθεί και πασχίζει να το καταφέρει. Τα βιβλία που έχουμε, ακούστε τώρα και προσέξτε να σας πω, είναι ακόμα τα βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί το 1999. Έχουν ακόμα νομοθεσίες οι οποίες έχουν καταργηθεί. Φανταστείτε ότι ο κώδικας οδηγοφορίας έχει υποστεί επανειλημμένως αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις. Ναι. Φανταστείτε ότι αυτά τα βιβλία που έχουμε πόσα χρόνια παλιά είναι, ότι στην ουσία είναι άχρηστα. Και έχουμε φτιάξει δικούς μας τρόπους προκειμένου να μπορέσουμε να περάσουμε στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, πόσοι ξέρουν από αυτούς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι αν κάποιος περάσει 3 κόκκινα μέσα σε 5 χρόνια, του παίρνουν οριστικά το δίπλωμα. Οριστικά. Ναι. Να μπορεί να το ξαναβγάλει. Ποιος γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποιο είναι το όριο ταχύτητας σε ένα δρόμο ταχύτητας κυκλοφορία? Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά εμείς τα κάνουμε από μόνοι μας. Φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα η πολιτεία, ενώ θα έπρεπε να είναι αρρωγός δίπλα μας και εμείς να είμαστε μαζί της, να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευση. Δυστυχώς η εκπαίδευση είναι υποβαθμισμένη και όλα αυτά βεβαίως είναι αποτελέσματα της κρίσης η οποία μαστίζει εδώ και τόσα χρόνια και δυστυχώς των μνημονιακών πολιτικών, οι οποίες τελικά είναι ένας κόλαφος για όλη την κοινωνία γενικότερα. Για όλη την κοινωνία. Εγώ αυτά είχα να πω, είναι πολύ μεγάλο το που τραβάμε, είναι απίστευτο αυτό που τραβάμε και δεν είναι πρώτη φορά, ξέρετε, έχει ξαναγίνει και το 2016, γιατί πάλι ενδιάμεσα σε μια παράταση καθυστέρησε η πολιτεία να βγάλει τροπολογία και μείναμε περίπου πάλι για 2,5 μήνες χωρίς να μπορούμε να δώσουμε εξετάσεις. Ναι, αλλά από ό,τι ξέρω αυτή τη φορά είναι περισσότερο, δεν είναι? Αυτή τη φορά είμαστε κάποιοι, επειδή εγώ είμαι από την Αθήνα και στην Αθήνα σταματήσαν οι εξετάσεις, δεν πρέπει, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Εννοείται. Σωστό. Σε κάποιες περιοχές, έτσι, στην Κρήτη από ό,τι ξέρω, έχει πρόβλημα μεγάλο, στο Βόλο έχει τεράστιο πρόβλημα, έτσι, ναι. Δίνουν εξετάσεις με το σταγονόμετρο ή καθόλου. Είναι απίστευτο αυτό και υπόψη είναι ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία, όπως είπα και πριν,
αφορούν επαγγελματίες οδηγούς. Ναι, βεβαίως, ναι, δεν είναι μόνο το θέμα. Δεν είναι το να πάρεις δίπλωμα οδήγησης απλά κάποιος νέος άνθρωπος έτσι για να το έχει. Συνδέεται και με τη δουλειά. Ειδικά στις μέρες μας, το δίπλωμα οδήγησης ακόμη και για τον νέο άνθρωπο συνδέεται με τη δυνατότητα να βρει δουλειά. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι δυστυχώς κρίμα. Και ξέρετε, μας πιέζουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή τα έξοδα. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιοι να πιέσουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν είναι, σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε σε ισχυρές κινητοποίησεις προκειμένου να μπορέσουμε επιτέλους να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να το κάνουν τελικά, να μπορέσουν να θεσμοθετήσουν κάποια πράγματα να τελειώνουν. Εμείς αυτό ζητάμε. Και στόχος μας πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα είναι η διαφάνεια. Αυτό θέλουμε να είμαστε. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία, κατανοητό. Κατανοητό. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Όποτε θέλετε και όποτε χρειαστείτε, εδώ είμαστε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημήτρη. Θα είμαστε πάντοτε στις επάλξεις. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε άλλωστε στην πρώτη ευκαιρία. Έγινε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρετίζουμε σε όλους. Άντιο, άντιο. Λοιπόν, αυτά είναι μία από τις πλευρές της καθημερινότητας που δείχνει πώς διαλύεται μια χώρα. Θέλουν να τους εξαντώσουν και να δώσουν τη δουλειά αυτή σε υπερεθνικές εταιρείες. Ίσως δικούς τους, ξέρω εγώ. Δηλαδή μιλάμε εδώ πέρα, επειδή μιλάμε για ένα κράτος γκάνγκστερ. Εδώ γκάνγκστερ, έτσι. Δεν μπορείς να φανταστείς καν πώς μπορεί να φαντασιώνεται κανείς αυτή την ιστορία. Είμαστε ένα Ελτοράντο. Για οποιονδήποτε δεν είναι νόμιμος. Δηλαδή, για τον νόμο, πώς μου το είπε κάποιος επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, μου το είχε πει, μου λέει, είναι πολύ ακριβώς σπορ να ζεις στην Ελλάδα όντας νομοταγής πολίτης. Ακριβώς. Πολύ ακριβώς σπορ. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, πλέον δεν είναι απλά ακριβώς σπορ, είναι ζήτημα επιθανάτης αγωνίας. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο. Αυτό που είπε ο φίλος. Για το ζήτημα της κανονικότητας. Ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή, να κάνουν ένα προγραμματισμό. Επιχείρηση έχει ο άνθρωπος. Και η επιχείρηση η οποία έχει τρομακτικά έξοδα. Πρέπει το ξέρω γιατί ένας από τους πιο καλούς μου φίλους είναι και ο δάσκαλος μου οδήγησης, δηλαδή. Είναι ο οδηγός και είναι αυτό το πράγμα. Η αγωνία του πώς θα τα βγάλει πέρα. Όντας και βέβαια το ξαναλέω, συγγνώμη για όλους τους οδηγούς οδήγησης, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς εκπαιδευτής οδήγησης έγινε εφοπλιστής και όλοι οι άλλοι δεν έχουν γίνει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, πρέπει να με συγχωρείτε δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων έτσι είναι η ζωή. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν και αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί να φανταστείς πού πάει το μυαλό, τι σχέδια κάνουνε. Έτσι, και πού μπορεί αυτή η διαστροφική κατάσταση που λέει, για την οποία συζητάγαμε, το χιόνι είναι μαύρο τελείως. Δηλαδή, ακριβώς. Έτσι, το αυτονόητο, ας πούμε, δεν το συζητάμε. Αλλά δυστυχώς αυτή η μαρτυρία που προέρχεται τώρα από έναν πολύ συγκεκριμένο κλάδο είναι μόνο ένα δείγμα της κατάστασης που ζουν όλοι οι κλάδοι. Ναι, δεν είναι κάτι απομονωμένο, μια απομονωμένη περίπτωση. Όχι. Καθόλου. Είναι καθημερινότητα, όπως είπε στην αρχή. Μου επιτρέπετε, νομίζω είναι σχέδιο του καθεστώτος τους μικρούς επαγγελματίες να τους εξαφανίσει. Κοίταξε, είναι λάθος αυτό. Όχι. Έτσι αλλιώς αυξήθηκε η μισθωτή απασχόληση σύμφωνα με τα στοιχεία. Η μισθωτή απασχόληση στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σε ακριβώς αυτές τις εποχές. Και αυτό έχει να κάνει με το χτύπημα, βέβαια, τι μισθωτή απασχόληση έχουμε σήμερα. Αν θεωρείς με μισθωτή απασχόληση να κυνηγάει ο άλλος τα 300 ευρώ μισθό όντας 30 χρονών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το με συγχωρείτε, δηλαδή μιλάμε για επίδομα εργασίας. Εγώ αρνούμε το πω μισθό αυτό. Έτσι, ο μισθός έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και οικονομικά και κοινωνικά και δικαιακά. Αυτά έχουν όλα καταληθεί σήμερα. Παλεύεις με τον εαυτό σου, στην πραγματικότητα είσαι επιχειρηματίας εξαθλίωσής σου. Διαχειρίζει επιχειρηματικά την εξαθλίωσή σου. Είτε σαν μισθωτός, είτε σαν ελευθεροπαγγελματίας, είτε σαν επιχειρηματίας. Για το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του πληθυσμού. Λέγαμε προηγουμένως για αυτό το ζήτημα και θα ήθελα, επειδή ρωτάει και ο κόσμος, σχετικά με το ζήτημα αυτό που είπαμε προηγουμένως. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αυτό που δεν συζητάει κανένας, ούτε από τους ελληναράδες που διαρριγνύουν τα ημάτια τους για τη συμφωνία των Πρεσπών, ούτε από τους άλλους, οι οποίοι βεβαίως έχουν κάθε λόγο να το κατάνε κρυφό.
μπορείς να μου εξηγήσεις, Πέτρο, γιατί εσύ είναι το αντικείμενό σου αυτό το πράγμα. Δηλαδή το δικό μου δεν χωράει το μυαλό μου. Πώς μπορεί να πιστοποιηθεί, ας πούμε, ένα βυζαντινό μνημείο ή ένα μεσαιωνικό μνημείο της Μακεδονίας, το σε ποιο κράτος ανήκει? Δηλαδή, για φαντάσου τώρα, έτσι, τα αραβικά μέγαρα της Ανδαλουσίας ή του Τολέδο, έτσι, για τα οποία είναι ονομαστά, να έρθει το Μαρόκο και να πει για μια στιγμή, αυτά δικά μου. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δεν θα γίνει, θα πέσει σφαλιάρα. Θα πέσει σφαλιάρα, δηλαδή δεν είναι θέμα, δηλαδή είναι... Ακριβώς. Είναι τρέλα. Είναι αυτό τόσο ξεκάθαρο. Η Αλάμπρα είναι η ιστορία της Ισπανίας. Άρα, τώρα, να επαναπροσδιορίσουμε την ιστορική ταυτότητα των μνημείων, είναι κάτι αδιανόητο. Εκτός και αν έχει γίνει κάποιο λάθος στο παρελθόν, στην τάξη. Άλλο το να πεις για τον τρόπο που έχει. Ναι, άρα, αλλά αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, τώρα μου φαίνεται εξωφρενικό η εξωφρενική περίπτωση αυτή. Όχι, διάβασε. Εγώ προκαλώ μάλλον τους ακροατές μας να ψάξουν και να βρουν τη συμφωνία και να διαβάσουν το εδάφιο. Θα τρελαθούν. Γιατί δεν λένε όπως λένε οι Ελληναράδες μόνο για τα σχολικά βιβλία. Γιατί με τα σχολικά βιβλία, με απόφαση μιας κυβέρνησης ή τέλος πάντων ένας κράτος το οποίο σέβεται τον εαυτό του κτλ., τελειώνει αυτή η ιστορία. Ναι, τα πετάς στα σκουπίδια και τελειώνει η ιστορία. Εδώ μιλάμε για τα μνημεία. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτός δεν είναι ένας πολύ εύσχυμος τρόπος για να περάσουμε σε μια νέου τύπου ιδιωτικοποίηση της ίδιας ιστορίας? Ακριβώς. Μόνο με παραχάραξη της ιστορίας, ναι, μπορεί να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας ενός μνημείου. Ακριβώς. Μιλάμε για πλέον για τρέλα. Εγώ δηλαδή βγαίνω από τα ρούχα μου. Ρατσιστική αντίληψη καθαρά. Δεν έχω ασχοληθεί με την αρχαιολογία. Αν και μελετάω όσο μπορώ αυτά που με ενδιαφέρουν, τέλος πάντων, και σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Αλλά επειδή έχω ασχοληθεί με τη Βυζαντινή και κυρίως τη Μεσαιωνική ιστορία, ιδιαίτερα προσπαθώ να καταλάβω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τις κινήσεις από τα κάτω, αυτά δηλαδή που δεν καταγράφει η ιστορία. Λοιπόν, και έτσι με διέφερε πάρα πολύ να καταλάβω την εποχή των αιρέσεων στο Μεσαίωνα, διότι πολύ σωστά λέει ο Γκράμψη ότι οι αιρέσεις και η μαγεία ήταν η αντίδραση των από κάτω προς τους από πάνω. Έτσι, με τον τρόπο και τον τρόπο που βγαίνει κάθε φορά. Αλλά η πρώτη προσπάθεια λαϊκού κινήματος, να το πούμε έτσι, αν και θέλει μια προσοχή με πώς χρησιμοποιούμε όρους, ήταν ο βογομιλισμός και γεννήσε με τους Παυλικιανούς και τα λοιπά, μια αίρεση καθαρά λαϊκή, από τα κάτω. Ήταν μια προσπάθεια οι αγροτικές κοινότητες να διασωθούν από την ισοπαίδωση αυτοκρατορίας της εποχής εκείνης. Λοιπόν, εντάξει, βεβαίως κυριάρχησε κατά κύριο λόγο στους σλαβικούς χώρους, δηλαδή αφομοίωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη Βαλκανική και ειδικά στους ελλαδικούς χώρους. Για μένα βοήθησε πάρα πολύ στην αφομοίωση του σλαβικού στοιχείου με τον υπόλοιπο πληθυσμό και έτσι να διαμορφωθεί μια καινούργια πολιτισμική και πολιτιστική ταυτότητα για το σλαβικό στοιχείο που είχε κατασταθεί μετά τον 7ο-8ο αιώνα. Αρχίζει και καθίστανε στη Βαλκανική και ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Με ποιο δικαίωμα τώρα θα πας στα βογομήλικα νεκροταφεία της Μακεδονίας, που είναι διάσπαρτη Μακεδονία, και βεβαίως μεγάλη ντροπή για μας το ότι δεν τα έχουμε συντηρήσει, δεν τα έχουμε ενσωματώσει στην ιστορία μας, έτσι, γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας μας, ρε αδερφέ. Έτσι. Λοιπόν, και να πεις ότι αυτό είναι σκοπιανό. Στη Μακεδονία εδώ θα πεις. Ναι, μα εδώ, μα δεν το συζητάμε. Αυτή η δουλειά είναι στημένη. Έτσι. Δεν είναι ντροπή. Δηλαδή, πώς θα το πεις, ας πούμε. Του Αγίου Γερμανού στη Φλόρινα, θα κάνει σκοπιανό μνημείο. Ναι. Πώς θα το πεις, δηλαδή. Και τι θα μας πεις, δηλαδή, επειδή τη Φλόρινα τη λέγανε Λέριν και κάποτε είχε σλαβικό πληθυσμό κατά πλειοψηφία στην Οθωμανική Μακεδονία, πρέπει να την ξαναπαραφέρουμε? Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, δηλαδή. Τι λέμε τώρα. Τρελά πράγματα. Τι λέμε τώρα, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη προσβολή που μπορεί να γίνει σε ένα λαό,
στους λαούς και στον πολιτισμό γενικότερα και στην παγκόσμια ιστορία. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Είναι ο σφετερισμός της ιστορίας. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ο σφετερισμός της ιστορίας των Ελλήνων μόνο. Είναι καθαρά, ναι. Είναι ακόμα και των Σλάβων. Και τους Σλάβων. Τους φοράνε και μια ταυτότητα που δεν είναι ιστορική και που δεν είναι κοινωνική. Όχι, βεβαίως. Και αυτό το πράγμα είναι και εκνευριστικό. Δηλαδή, όποιος έχει διαβάσει στοιχειωδώς για την κάθοδο των Σλαβικών φυλών κτλ. Στη Βαλκανική, στην Ελλάδα, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε να χτυπιέσαι κάτω ή να μην χτυπιέσαι κάτω, η εθνική ταυτότητα των Σλάβων εκφράστηκε είτε με τους Σέρβους είτε με τους Βουλγάρους. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Στα Σκόπια, το λέω μια φορά ακόμα, η διάλεκτος είναι βουλγαρική. Απολύτως κατανοητή με τη βουλγαρική. Δεν έχει διαφορά. Ναι, δεν λέω διαφορά. Σλαβική διάλεκτος δεν σλαβική γλώσσα δεν υπάρχει. Είναι βουλγαρική Σλάβοι γλώσσα. Σλάβοι γενικά, ναι, δεν υπάρχουν. Οι Σλάβοι είναι από τους Πολωνούς εκεί πάνω, ναι, μέχρι τους Σλοβαίνους, μέχρι ό,τι θέλεις. Που οι διαφοροποιήσεις έγιναν κυρίως μέσω της επέμβασης Εκκλησίας. Δηλαδή, αν δεν είχε επέμβει η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία, στην προσπάθειά της να ενσωματώσει τους Κροάτες σε σχέση με τους Σέρβους κτλ., Σέρβοι θα ήταν και οι Κροάτες. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, τρέλα, ας πούμε. Λοιπόν, και μάλιστα, επειδή έχω κάποια βιβλία από την εποχή της Αυστρο-Ουγγαρίας, του 1890 κτλ., όταν μιλάνε για τους Κροάτες, αναλύουν τους Κροάτες, λένε ναι, είναι το αδέρφια των Σέρβων. Βεβαίως όμως τους κρατούσαν και τους χρησιμοποιούσαν όπως χρησιμοποιούσε ο Τσάρος τους Κοζάκους, έτσι χρησιμοποιούσαν οι Αυστριακοί τους Κροάτες. Γι' αυτό κιόλας ο Μάρξ και ο Έγκελς στην επανάσταση του 1848 τους βγήκε ενάντια τους. Δηλαδή, και μάλιστα με πολλή αγριότητα, λέγοντας ότι είναι ένα απομεινάρι της ιστορίας που έχει σβήσει και δεν μπορεί το δικό τους εθνικό ζήτημα να αντιπαρατίθεται στο μεγάλο εθνικό ζήτημα των Ούγγρων επαναστατών με τον Κόσοφ. Την εποχή εκείνη. Γιατί το λέγανε? Και βγήκαν και κάποιοι άλλοι λίθιοι νεότεροι μελετητές και λένε, να, λέει, ρατσιστής ήταν ο Μάρξ. Γιατί το έλεγε? Γιατί πολύ απλά στην πολιορκία της Βουδαπέστης που έγινε, της επαναστατημένης Βουδαπέστης, στη δημοκρατία της Βουδαπέστης του 1848, στην πολιορκία, βασικό στρατός που πολιορκούσε δεν ήταν τα αυστριακά αυτοκατορικά στρατεύματα, αλλά οι Κροάτες. Έξω σου λέει, συγγνώμη ρε παιδιά, μισό λεπτό, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αυτοί παλεύουν για την ελευθερία του δικού τους έθνους, αλλά και ευρύτερα για τη δημοκρατία και την ελευθερία, και οι άλλοι στη δική τους πολιτιστική και πολιτιστική ταυτότητα έχουν συμμαχήσει με ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει στην Ευρώπη. Άρα κάτσε, δεν είναι το ίδιο. Είναι όπως και εδώ το ζήτημα τώρα. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να εξεγείρομαι και να παλεύω για την ελευθερία μου και τη δημοκρατία μου. Έτσι. Και άλλο πράγμα να με φτιάχνουν οι μεγάλοι για να με χρησιμοποιήσουν. Άλλο το ένα εθνικό ζήτημα και άλλο το άλλο εθνικό. Το ένα είναι εθνικό ζήτημα με εισαγωγικά και το άλλο είναι καθ' αυτό εθνικό ζήτημα. Γιατί το σηκώνει ένας λαός, γιατί το παλεύει ένας λαός, είτε με την ηγεσία του είτε από τα κάτω. Αν δεν υπάρχει εθνικό κίνημα πραγματικά και μια ιστορία εθνικού κινήματος, δεν υφίσταται εθνικό ζήτημα. Τέρμα, τελεία, ιστορικά πάντα. Βέβαια, μπορεί να σου εκεί που δεν υπήρχε να σου προκύψει. Γιατί όταν, όπως έγινε για παράδειγμα στην Ισπανία, ουσιαστικά δεν υπάρχει εθνικό ζήτημα. Ούτε για τους Καταλανούς, ούτε για τους Βάσκους. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Επειδή ακριβώς η ιδιαίτερη ιστορία, το έχουμε συζητήσει και με τον Πέδρο, η ιδιαίτερη ιστορία δεν δημιούργησε τις προϋποθέσεις τέτοιας αφομοίωσης που χρειάζεται για μια πανεθνική ενότητα, για να μπορεί ο άλλος να αυτοχαρακτηρίζεται και να νιώθει Ισπανός. Αυτό δεν το επέτρεψε η άρχουσα τάξη στην ιστορία και κατά τη γνώμη μου έπαιξε σημαντικότατο ρόλο, ίσως καθοριστικό, δεν ξέρω, η Καθολική Εκκλησία. Δηλαδή, ο τρόπος που λειτουργήσε η Καθολική Εκκλησία και ενδεχομένως λειτουργεί ακόμη στην Ισπανία. Λοιπόν, αυτή, και δεν είναι τυχαίο ότι όπου ακριβώς και παντού αλλού, όπου λειτουργήσε ο παπισμός, έτσι, είχαμε σοβαρά προβλήματα, δηλαδή εθνική συγκρότηση. Στην Ιταλία τη γίνεται ακόμη και σήμερα. Με τον τρόπο που. Ενώ στη Λατινική Αμερική που υπάρχει η Καθολική Εκκλησία, χρειάστηκαν εκεί οι δικές τους εκκλησίες σε πολύ μεγάλο, σε μεγάλο βαθμό να αυτονομηθούν. Είτε μέσω της απελευθερωτικής θεολογίας, με όλα να προσπαθήσουν να πάρουν αποστάσεις. Όπως έγινε και στην Νότια Αφρική, όταν αγωνιζόταν ενάντια στο Apartheid. Με τον Ντέσμον Τούτου, ο οποίος κυνηγήθηκε μέχρι αηδίας και μετά τον Κανανάγιο.
τον, όσο ήταν μαχητής ενάντια στο Απαρτχάιντ, ο επίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου ήταν έτσι το μαύρο πανί, ας πούμε, στην Καθολική Εκκλησία. Μετά, όταν νίκησαν και έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση, να πάει αλλού, γίνεται εκεί. Βεβαίως, σε αυτές τις συνθήκες, όταν ένας κόσμος απαιτεί να ασκήσει ένα δημοκρατικό δικαίωμα, ναι, πρέπει και οφείλουμε να το δώσουμε. Αλλιώς, η άλλη επιλογή είναι τα όπλα. Έτσι δεν είναι? Καταστολή. Καταστολή είτε με όπλα ή με οτιδήποτε. Να το δώσουμε. Αλλά να δώσουμε τις πολιτικές και οικονομικές δυνατότητες να μπορεί να αφομοιωθεί. Δηλαδή, είμαστε και με τα δύο. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα. Το δικαίωμα στην ηθική αυτοδιάθεση δεν σημαίνει ότι ο καθένας ξεχωρίζει, ότι ο καθένας μπορεί να ξεχωρίσει και να φύγει. Η αναγνώριση του δικαίωμα της ηθικής αυτοδιάθεσης σημαίνει ότι το δικαίωμα του αποφασίζει. Δεν σημαίνει και σον και καλά ότι υποστηρίζεις ότι όλοι πρέπει να διαλυθούμε. Είναι αυτό που έλεγε ο Βλαδίμηρος και πολύ σωστά. Το να αναγνωρίζεις το δικαίωμα στο διαζύγιο σε ένα ζευγάρι δεν σημαίνει ότι πρέπει να διατάξεις όλα τα ζευγάρια για να πάρουν διαζύγιο. Λοιπόν, έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ίδιο συμβαίνει εδώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και το κρατήδιο αυτό που έχει φτιαχτεί δεν ζήτησε ποτέ την εθνική του αυτοδιάθεση. Ποτέ. Ο κύριο Γκλιγκόροφ μαζί με τον άλλον τον τύπο από τη Βοσνία, τον Ιζεμπεύκοβιτς, λοιπόν, αγωνιζόντουσαν με τα μανίας όταν οι Κροάτες βάζανε Τούτσμαν και τα λοιπά, οι νεοναζί, λοιπόν, βάζανε το ζήτημα με τις πλάτες Γερμανίας να διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία, να κρατήσουν τη Ιουγκοσλαβία πάση θυσία. Υπήρχε το ίδιο το σχέδιο Ιζεμπεύκοβιτς και Γκλιγκόροφ για την ανασυγκρότηση της Ιουγκοσλαβίας. Εκεί πέρα και μετά πέφτουν οι Γερμανοί πάνω και έγινε ο χαμός. Και αποφάσισε ο Γκλιγκόροφ να φύγει το κρατήδιο αυτό το πράγμα, γιατί φεύγουν και οι άλλοι. Φοβερή αιτιολογία. Φοβερή. Εφόσον φεύγουν οι άλλοι, φύγω κι εγώ. Υπήρχε παρασκήνιο μεγάλο, οπωσδήποτε. Εντάξει, και η δολοφονία. Και στρατιωτικά. Η προσπάθεια δολοφονία του Γκλιγκόροφ εκεί μας παραπέμπει. Βεβαίως. Ναι, ναι. Βεβαίως. Αλλά στην κατάσταση αυτή, έτσι όπως το πάμε, είναι πλήρης διάλυση. Έτσι. Και φοβάμαι, και όχι φοβάμαι, και ντρέπομαι για το γεγονός ότι ήμασταν ιστόρητοι. Και επειδή ήμασταν ιστόρητοι, όχι, δεν φταίει ο ελληνικός λαός, ο μόνος του είναι ανιστόριστος, είναι μια συστηματική εκπαιδευτική πολιτική από τα εδώ και τουλάχιστον δύο γενιές. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή ήμασταν ιστόρητοι, δεν καταλάβουμε, δεν τα πιάνουμε αυτά. Δεν τα πιάνουμε αυτά. Και να σας θυμίσω ότι όταν ο Όθωνας θέλησε να πάει να φτιάξει το παλάτι του πάνω στον Παρθενώνα, επάνω στην Ακρόπολη, τότε απειλήθηκε σύραξη και έγραψε ο Κινέ, ένας Γάλλος ιστορικός, έγραψε ολόκληρο βιβλίο για τη σχέση της αρχαίας Ελλάδας με την Ελλάδα, ακριβώς με τη σύγχρονη Ελλάδα, το 1843-45 βγήκε το βιβλίο. Με αφορμή αυτό το πράγμα και την εξέγερση του Έλληνα. Δηλαδή, σου λέει, κάτσε, ποιος ο αγράμματος ο Έλληνας. Έτσι, γιατί τότε τι γνώριζε ο Κακομοίρης. Αλλά όπως είχε πει ο Μακρυγιάννης, για τούτα τα μάρμαρα πολεμήσαμε. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι το έθνος προϋπήρχε. Ναι, της κρατικής του συγκρότησης. Σαν αντίληψή του. Θέλει μεγάλη ζήτηση. Συγκροτείται από τη στιγμή που αποκτάει πόδια ηλικία. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, αλλά για να δημιουργηθεί αυτό, να αποκτήσει πόδια, πρέπει να υπάρχει στο νου των ανθρώπων. Και διατηρείται με συγκεκριμένο τρόπο. Απλά το ζήτημα είναι ότι εκείνη τη στιγμή, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο εκδηλώνεται, μάλλον εκδηλώνονταν τότε, δεν υπάρχει σήμερα. Αυτό εμένα με συγχωρεί. Έχει υπονομευθεί αυτό. Γι' αυτό και ακούμε τους Ελληναράδες να λένε ό,τι ηλιθιότητα θέλεις, να σηκώνουν το Βυζαντινό αετό, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι εθνικό σύμβολο. Δεν είναι. Γι' αυτό και το Πατριαρχείο του κράτησε. Δεν είναι εθνικό σύμβολο. Είναι η άρνηση του εθνικού συμβόλου. Και όχι μόνο βέβαια της Ελλάδας, πρωτίστως του ελληνικού κράτους, του ελεύθερου ελληνικού κράτους, αλλά όλων των Βαλκανίων. Ρε γαμώτο, πού πάτε ρε παιδιά? Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Σκοπιανός κατεντολή, μιλάμε για την ελίτ, ας πούμε, εκεί, το ίδιο κάνουν και εδώ πέρα οι άλλοι. Απλά λένε, όχι, θα τα πάρεις είναι δικά μου. Όχι, δεν θα τα πάρεις είναι δικά μου. Και ψάχνονται με μια ιστορία, παραϊστορία,
η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ιστορία των λαών στην περιοχή και το τι θέλουν οι λαοί να κάνουν, και φτιάχνεται ένα απίστευτο πράγμα. Απίστευτο. Ναι. Ουσιαστικά αυτός είναι ο σκοπός της ιστορίας, να μας γνωρίσει την αιτία των πραγμάτων, να μας δώσει πρόσβαση στις αιτίες των πραγμάτων. Βέβαια. Να πάμε λιγάκι στα μηνύματα, γιατί είναι αρκετά και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε. Ανήκουμε στη Δύση και στην Ευρώπη, αλλά προχθές ένας στρατηγός, αν δεν κάνω λάθος, δήλωσε ότι σε πόλεμο με την Τουρκία κανείς δεν θα μας υπερασπιστεί. Προς όλα τα ζυγαρία, δεν καταλάβαμε, το μυαλό κουκούτσι. Λοιπόν, ο στρατηγός όντως το δήλωσε αυτό. Ποιος και αυτός είναι ο ΑΓΕΘΑ της χώρας, ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος μας είπε ότι αποφεύγουμε τον πόλεμο στην Τουρκία, διότι ενώ έχουμε τα δίκαια με το μέρος μας, δεν τον επιχειρούμε, διότι κανένας δεν μας συμπαρασταθεί. Τότε γιατί μας στο ΝΑΤΟ ήρθαμε και οι Αμερικανοί εγκαταστήσονται εδώ? Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Καλά, ο συγκεκριμένος είπα, έχω γνωρίσει φοβερά γελίους ανθρώπους στο στράτευμα. Φοβερά γελίους. Τραγικά χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή, τι να πω, εγώ έχω γνωρίσει στρατιώτες, απλούς φαντάρους, οι οποίοι μπροστά σε στρατηγούς που έχω γνωρίσει στέκουν πολύ ψηλά. Έτσι. Ναι, συμπεριλαμβανομένο. Λοιπόν, αλλά ρε γαμότο μου, μετά γνώρισε τον Αποστολάκη. Και μετά γνώρισε τον Αποστολάκη. Δηλαδή, έλεος. Και είμαι σίγουρος ότι μετά τον Αποστολάκη θα έρθει ακόμη χειρότερη ιστορία. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι για τα μπάζα. Δηλαδή, ούτε λοχίας δεν κάνει. Συγγνώμη που προσβάλλω τους λοχίας. Γιατί ξέρω λοχίες εξαιρετικά παιδιά. Και με δυνατότητες να γίνουν πλαστήρας, οθονέως κτλ. Από εκεί ξεκίνησαν αυτοί. Από δεκανείς. Αυτό τον τύπο δεν ξέρω. Από κουμπαριά έγινε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Έχεις ακούσει την ακόλυτη προαγωγή? Όχι. Αυτή η στρατηγία έγιναν με ακόλυτες προαγωγές. Τι είναι αυτό το ακόλυτο πρόβλημα? Ακόλυτος, δηλαδή, χωρίς κριτήρια. Πέρασες 4 χρόνια, τώρα θα πας στον επάνω βαθμό. Αυτό το πράγμα είναι τραγικό, έτσι. Αυτό είναι τραγικό, είναι δημοσιοπαλληλικό. Φτάνει ο άλλος να είναι υποστράτηγος, ας πούμε, και να μην... Ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και πολύ ενδιαφέρον συζήτηση για το δημογραφικά και την κατοχή. Παρ' όλα αυτά, η ερώτησή μου θα είναι γενική και όχι πολιτική. Στη χθεσινή εκπομπή αναφερθήκατε στο δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Πιστεύετε πως η θερμοδυναμική μπορεί όχι μόνο να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας, αλλά να γίνει και η πλατφόρμα ανάπτυξης οικονομικής σκέψης, όπως από την ευτόνια φυσική πήγαμε στην κυβατομηχανική κτλ. Και πάλι συγχαρητήρια. Η έννοια, κοιτάξτε να δείτε, η θερμοδυναμική αναπτύχθηκε σαν κλάδος από τη μηχανική, από την ευτόνια μηχανική, όταν χρησιμοποιήθηκε και άρχισε να αποκτάει ευρύτατη χρήση, ευρύτατη ανάπτυξη, η βιομηχανία. Και επειδή η βιομηχανία στηριζόταν στον ατμό και στη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε κινητική, αναπτύχθηκαν οι κανόνες και οι νόμοι της θερμοδυναμικής από τον Καρνό και από άλλους. Αν ψάξετε να δείτε τα ίδια τα σημειώματα του ίδιου του Καρνό, ο Καρνό ξεκινάει από μια θεολογική αντίληψη για τη φύση. Η αγωνία του είναι οι νόμοι της θερμοδυναμικής να μην έρθουν σε κόντρα με το θείο, δηλαδή με το Θεό. Αυτή ήταν η αγωνία του, και ταυτόχρονα να μπορέσει να εξηγήσει και τη λειτουργία της βιομηχανίας, ώστε να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα να εξελιχθεί η ίδια η βιομηχανία και η κινητήρια δύναμή της, που ήταν τότε ο ατμός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό και στη φύση γνωρίζουμε, και εσύ έχουν φυσική έχει αποδείξει, ότι μπορεί να παρακαμφθεί ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής. Δεν ισχύει ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής στο σύμπαν. Και άλλα πολλά. Το σημαντικό είναι ότι από το 19ο αιώνα, περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα, στους φιλοσόφους και κυρίως στους οικονομολόγους εποχής, συζητιόταν έντονα η έννοια, η σημασία της παράκαμψης του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής, επαναπροσδιορίζοντας τον όρο εντροπία στην πολιτική οικονομία. Υπήρξε πάρα πολύ έντονη συζήτηση τότε. Μερικοί το πήγανε σε ακραίες λογικές, φτάνοντας στο σημείο να μελετάνε τις ηλιακές κοιλίδες για να καταλάβουν πώς θα υπάρξει η οικονομική διακύμανση, πώς θα γίνει η οικονομική διακύμανση στον καπιταλισμό της εποχής. Τζέβονς.
Έλεγε λοιπόν ότι ανάλογα με το πώς θα είναι οι ηλιακές κοιλίδες θα έχουμε τις μεγάλες, μεγάλες ιστορικές κρίσεις 1870-75 λοιπόν θεωρίες. Άλλοι μελετούσαν την τροχιά των μετεωρητών για να δουν αν θα έχουμε αγροτική, θα πέσει πείνα ως προς τους, στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, η στέρηση. Άρα άμα έχουμε σοβαρή διαδοτική κρίση στην αγροτική οικονομία, αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσει η βιομηχανία και θα έχουμε μεγάλες κρίσεις. Έτσι, και άλλοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν το ζήτημα της θερμοδυναμικής από την πολιτική οικονομία ως εξής, θεωρώντας ότι η θερμοδυναμική δεν μπορεί ο δεύτερος νόμος να είναι ο απόλυτος, γιατί αυτό συνοδεύεται με τεράστια κόστη κοινωνικά εισρωών, δηλαδή από την άποψη της χρήσης των καυσίμων, είτε στερεά καύσιμα είτε αργότερα υγρά καύσιμα, κυρίως το πετρέλαιο, και βεβαίως των πολιτικοκοινωνικών εξελίξεων, δηλαδή για να μπορέσεις να έχεις μια ανεπτυγμένη βιομηχανία που στηρίζεται στο δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, θα πρέπει να έχεις ένα ναυτικό ικανό και στρατό ικανό να μπορεί να ελέγχει τις πηγές των πρώτων υλών, στερεά καύσιμα στην αρχή και τα υγρά καύσιμα, πετρέλαιο μετέπειτα. Μην ξεχνάμε ότι η γερμανική βιομηχανία, για να σταθεί στα πόδια της και να αποκτήσει την ισχύ που έγινε, η σφαγή της Πολωνίας έγινε ακριβώς για τον λόγο να βρεθεί εργατικό δυναμικό ικανό να μπορεί να σταλεί στα ανθρακοφόρα ορυχεία της Σιλεσίας, που τους στέλνανε κατά τεράστιες μάζες. Αυτό το πράγμα βοήθησε τη Γερμανία να αποκτήσει το καύσιμο υλικό, ώστε με βάση τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής να αποκτήσει τη βιομηχανία που χρειαζόταν για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να γίνει υπερδύναμη για την εποχή της. Γι' αυτό και όταν τελείωνε αυτή η ιστορία ή ολοκληρωνόταν, και αφού οι Βρετανοί είχαν κατορθώσει με το στόλο τους και την απεικιοκρατία να κλείσουν τα στερεά καύσιμα στη δική τους, σε πλανητικό επίπεδο, στη δική τους αυγατορία, προέκυψε το θέμα ότι από πού θα βρούμε εναλλακτικά. Και μπήκε το θέμα του πετρελαίου. Και για να μπορέσουν να ελέγξουν το πετρέλαιο, έπρεπε να βρεθεί άλλος τρόπος. Όχι δια της θαλάσσης, γιατί δεν μπορούσε εύκολα να ανταγωνιστεί τους Βρετανούς στη θάλασσα. Έτσι. Αντίστοιχα στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτές τις δυνατότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες και να έχουν αυτή τη βιομηχανία, που το συγκεντρικό πλεονέκτημα της βιομηχανίας, τι κάνανε? Πρώτον, έναν εσωτερικό αποικισμό, όπως λέγανε, αναπτύχθηκαν προς τη Δύση, εξοντώνοντας μαζικά και τη γενοκτονία των Ινδιάνικων πληθυσμών, των γηγενών Αμερικανών δηλαδή, αφενός και αφετέρου με τον Εμφύλιο Πόλεμο. Εάν δεν υπήρχε ο Εμφύλιος Πόλεμος, η βιομηχανία θα έμενε στα σπάργανα, διότι καλό είναι και ο άνθρακας της Δύσης και όλα αυτά τα πράγματα ιδιαίτερα που το είχαν βρει, αλλά εάν δεν έχει φτηνό εργατικό δυναμικό, δηλαδή που προερχόταν από τους δούλους, βιομηχανία δεν παράγεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτά είναι τα κοινωνικά μεθεόρτια του δευτέρου νόμου της θερμοδυναμικής. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά, μια ζωή. Και γι' αυτό πάρα πολλοί επιστήμονες από το 19ο αιώνα, κυρίως σε επίπεδο κοινωνικής επιστήμης και χωρίς να μπαίνουν στα ζητήματα της φυσικής, συζητάνε για το ζήτημα αυτό. Περίπου στη δεκαετία του 80 άρχισε πλέον και άνοιγε αυτό το θέμα και στα επίπεδο φυσικής, με τον Ρίφκιν, για όποιον έχει δει, όπου έβαλε το ζήτημα της οικονομίας του υδρογόνου, όπου παρακάμπτεται ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Όμως ο Ρίφκιν είχε άλλου τύπου σκοπιμότητες. Η σκοπιμότητα ήταν να μπούμε, ποιος θα μπει πρώτος στο κύκλωμα του υδρογόνου, ώστε να ελέγξει τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας που μπορούν να υπάρξουν στον πλανήτη, προς όφελος μιας καινούργιας πλέον αλλαγής των ενεργειακών απολαβών του πλανήτη, που είναι κατά κύριο λόγο το υδρογόνο, όπως συζητάνε τουλάχιστον σε επίπεδο επιστημόνων. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί συζητιέται. Εκεί εντοπίζεται το σημερινό πρόβλημα. Βεβαίως, αυτό προϋποθέτει άλλου τύπου οικονομίες πλέον. Όπως για παράδειγμα η εξαρτημένη από το πετρέλαιο ή τους υδρογονάθρακες οικονομία είναι τελείως διαφορετική από την σε πολύ μεγάλο διαφορετική από την οικονομία που στηρίζεται στον άνθρακα, στο γεάνθρακα, στο στερεό καύσιμο, και οι δυνατότητες και οι κοινωνικές συμμορφές είναι διαφορετικές. Έτσι και η βιομηχανία που στηρίζεται
στο υδρογόνο οφείλει να έχει άλλα χαρακτηριστικά με τελείως διαφορετικά. Και εκεί μπαίνουν τα μεγάλα κοινωνικά ερωτηματικά, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε τώρα, αλλά μπορούμε να το βάλουμε σαν μια συζήτηση. Και ελπίζω να φτιάξουμε ένα ωραίο πάνελ εδώ στην εκπομπή, ώστε με ανθρώπους που ξέρουν και επί του δεδομένου, όσο τώρα για να συζητήσουμε και αυτά τα ζητήματα της θερμοδυναμικής, να ξεκαθαρίσουμε κάτω. Η νεφτόνια φυσική, πριν περάσει στην κυβατομηχανική, έτσι, πριν κατορθώσει η φυσική η ίδια να εξελιχθεί, τα ζητήματα της κυβατομηχανικής τα συζητούσαν ήδη οι κοινωνικοί φιλόσοφοι. Δεν υπάρχει πιο κβαντικό πεδίο από τη γέννη κοινωνία. Δεν μπορείς να... Η κοινωνία δεν λειτουργεί ούτε με σιδερένιους ούτε με σφουγγαρένιους νόμους, όπως ηρωνικά έλεγε ο Καρλ Μάρξ έναντι του Λασάλ, που λέει ότι υπάρχει ο σιδερένιος νόμος του μισθού, και έλεγε οι νόμοι στην κοινωνία δεν είναι ούτε σιδερένιοι ούτε σφουγγαρένιοι. Έτσι λοιπόν, και ακριβώς αυτό το στοιχείο, το θεμελιώδε στοιχείο, δίνει αυτό το κβαντικό χαρακτήρα της ίδιας της κοινωνικής. Γι' αυτό η κοινωνική επιστήμη, η καλή κοινωνική επιστήμη, αυτοί που βλέπανε σε βάθος, που εμπλέκονταν με την κοινωνία και τα προβλήματά της, κατανοούσαν τα κβαντικά φαινόμενα της κοινωνίας πριν η φυσική κατανοήσει την κβαντομηχανική. Τον ρελατιβισμό εννοείστε. Ναι. Και τη δυνατότητα, το αυτό δηλαδή, ότι η κοινωνία κινείται με σύστημα δυνατοτήτων. Η νόμη της ή η αιτιοκρατική σχέση, η σχέση αιτιατού, η αιτίας αιτιατού, κινείται ως σύστημα δυνατοτήτων. Αλλά το ποια δυνατότητα θα επικρατήσει είναι καθαρά ζήτημα σχετισμού δύναμης. Που, και βέβαια η ίδια η έννοια του σχετισμού δύναμης αφορά την κορυφή, αφορά τη βάση, αφορά τις συνθήκες και αφορά τις συμπτώσεις, πανά θεμάμαι. Ότι χωρίς συμπτώσεις αιτιοκρατία δεν υπάρχει. Χωρίς το τυχαίο δεν μπορεί να εκδηλωθεί αιτιοκρατία, ιδιαίτερα μες στην κοινωνία. Μετά ήρθε η φυσική και το επιβεβαίωσε αυτό και μέσα στο φυσικό κόσμο. Μάλιστα. Αυτά τα ολίγα για τα ζητήματα αυτά είναι πολύ... Ειδικά σήμερα ασχολούνται πάρα πολλοί επιστήμονες με τα ζητήματα αυτά, και καλά κάνουν, γιατί είναι το μέλλον, δηλαδή αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα μπορεί να οικοδομηθεί μια καινούργια κοινωνία. Έτσι, με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες πρόοδου. Ένας άλλος φίλος, γεια σας κύριε Καζάκη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Έχω κάποια ερωτήματα σχετικά με τις ομοιότητες του τότε και του σήμερα. Πιστεύετε ότι η περίοδος που διανύουμε από το 2010 ως τώρα είναι σαν να επαναλαμβάνεται η ιστορία με τα δύο γεγονότα, με τα ίδια γεγονότα με το Μεσοπόλεμο της δεκαετίας του 30 που οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Μήπως οδεύουμε σε ένα Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και σε ένα παγκόσμιο κράχ ως σημείο αρχής στην Ελλάδα? Δεν ξέρω να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Νομίζω ότι το μέλλον είναι πάντα ανοιχτό. Ναι. Όμως υπάρχουν ομοιότητες στις συνθήκες, στις κοινωνικές συνθήκες κυρίως, και γι' αυτό πολλές φορές συσχετίζεται η σημερινή κατάσταση με την κατάσταση της δημοκρατίας του Βάιμαρ και της εκείνης της εποχής. Αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Τίποτα δεν είναι ίδιο. Και τίποτα δεν είναι ακριβώς ίδιο. Μπορεί να μοιάζει, αλλά δεν είναι ίδιο. Όπως το λέει το τραγούδι, τίποτα δεν είναι ίδιο και όλα είναι ίδια. Πάλι δηλαδή είναι μια διαλεκτική σχέση, ας πούμε, της πραγματικότητας. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω γενικά, και αυτό δεν είναι και με το προηγούμενο θέμα της αλλαγής εποχής ως προς την ενεργειακή βάση της κοινωνίας, είναι ότι το μέλλον είναι πάντα ανοιχτό και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές αλλαγές, και αλλαγές σε επίπεδο παραδείγματος κιόλας, δηλαδή ριζικές αλλαγές. Γι' αυτό δεν ξέρουμε πώς θα κάνουμε για να τις αντιμετωπίσουμε ακριβώς, και ακόμη ούτε καν ποιες αλλαγές θα είναι αυτές. Αυτό που ξέρουμε και που μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι οι αποφάσεις τότε θα τις πάρουν εκείνοι που θα έχουν την εξουσία και την δύναμη. Σωστό. Για να τις πάρουν. Σε αυτό δεν πρόκειται να διαφέρει το μέλλον. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κερδίσουμε έδαφος σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή τη μάχη.
Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι αποφάσεις θα πρέπει να πάρθουν στο μέλλον για να συνεχίσει η κοινωνία σε ένα καλύτερο δρόμο. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτές οι αποφάσεις θα τις πάρουν αυτοί που θα έχουν δύναμη για να το κάνουν. Και εμείς ως πολίτες πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη τώρα, αυτή τη στιγμή, χωρίς καν να ξέρουμε τι προβλήματα θα πρέπει να λύσουμε στο μέλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε σε έναν στο φίλο τον Κώστα. Γεια σας παιδιά, η απορία μου είναι πως μετά από 8 χρόνια πλάς, με όλα αυτά που περιγράφεται, με μειώσεις συντάξεων, μισθών και πληθυσμού, κατασχέσεις κτλ., οι περισσότεροι Έλληνες δεν φαίνεται να έχουν πάρει μυρωδιά τίποτα. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Εκτός κι αν ζούμε όλοι μέσα σε μια φούσκα που και προσποιούμαστε ότι δεν τρέχει τίποτα και περιμένουμε να σκάσει και ελπίζουμε. Ευχαριστώ και καλές γιορτές με υγεία, όπως μας λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Γνώμη. Σχετικά με αυτό, να μην λέω συνέχεια. Είναι αλήθεια ότι ο πολλής κόσμος δεν έχει συνείδηση της κατάστασης, παρόλο που πολλοί είναι αυτοί που, όπως λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ασχολούνται με την υπεράσπιση του αυτονόητου. Κάτι που είναι επώδυνο, που είναι κουραστικό, αλλά και που είναι πολύ αναγκαίο επίσης. Η αλήθεια είναι ότι η συνειδητοποίηση της κοινωνίας, όχι μόνο της ελληνικής, της ευρωπαϊκής θα μπορούσα να πω και σε γενικό επίπεδο, γιατί και στην Ισπανία δεν διαφέρει πολύ το πανόραμα ως προς αυτό, δεν έχει τις αναλογίες της καταστροφής. Ναι. Να το πω έτσι με μια απλή λέξη. Δηλαδή η καταστροφή που υφίσταται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι τόσο δυσανάλογη με τον βαθμό της συνειδητοποίησης, με τη δυνατότητα συνειδητοποίησης ενός λαού. Ναι, ακριβώς, που είναι θλιβερό. Και για να αλλάξει κάτι πρέπει να υπάρξει συνειδητοποίηση και κινητοποίηση μετά. Σαφέστατα. Έχουμε προχωρήσει αρκετά, παρόλο που, όπως λέω, τα μεγέθη είναι δυσανάλογα. Έχουμε προχωρήσει αρκετά στη φάση της συνειδητοποίησης. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά ακόμα στη φάση της οργάνωσης και της δράσης. Σωστό. Νομίζω ότι επειδή αυτή η σχέση συνείδησης με απειλή, δηλαδή η απειλή είναι τόσο μεγάλη και τόσο βαθιά που αδυνατεί η συνείδηση να την αντιληφθεί, είναι σπάνιο φαινόμενο στην ιστορία και συνήθως αυτό συμβαίνει σε ιστορικές καμπές, δηλαδή εκεί που πραγματικά ζεις μια καμπή χωρίς να καταλαβαίνεις ότι είναι καμπή. Έτσι. Μ' άρεσε πολύ η ιστορία που είχες πει για την Θεσσαλονίκη και μου είχες πει ότι το είχα διαβάσει για το 901 εκεί με την άλωση της Θεσσαλονίκης. Μπράβο, ναι, αυτό που το είχα διαβάσει σε ένα από τα βιβλία σου, ναι, που αναφερόσουν ακριβώς αυτό και μου έχεις υποσχεθεί κιόλας και το χρονογράφημα που έχει αφήσει αυτός που κατέληξε. Ναι, ο Καμινιάτης. Πες το λιγάκι, γιατί αξίζει τον κόπο. Όχι, αλλά θέλω να πεις εσύ τι σου έκανε εντύπωση για αυτή την... Όχι, αυτό το πράγμα το ότι περιγράφει μια κατάσταση για την κατάληψη Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το ότι ερχόταν η κατάληψη, ήταν δεδομένη ότι θα συνέβαινε και ότι ο κόσμος περί άλλων τύρβαζε. Αυτός που θα πρέπει να υπερασπίσει την πόλη του, να την οργανώσει καλύτερα, να φτιάξει τα τείχη, να αποφύγει την κατάληψη, την καταστροφή και φυσικά το να πουληθεί σκλάβος. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ότι την είχαν δεχθεί όλοι μυρολατρικά. Ήταν μάλιστα νόμιζαν ότι ήταν μια τιμωρία, μια θεία τιμωρία στη κατάσταση που ζούσαν και ότι πραγματικά το άξιζαν. Αυτό για πότε. Πράγμα που, ναι, δεν διαφέρει πολύ από τη στάση που έχουν πολλοί Έλληνες, κυρίως στην αρχή της εποχής των μνημονίων. Σωστό. Δεν απέχει πολύ. Σωστό. Δηλαδή αυτή η ενοχοποίηση της κοινωνίας, εδώ σκεμμένα και με φαύλα επιχειρήματα, αλλά μεταφράστηκε σε μια ητοπάθεια και σε μια δεκτικότητα που δεν ανταποκρίνεται με τις πραγματικές αιτίες της. Σωστό. Κατάστασης. Υπήρχε βέβαια, όλοι μπορούμε να πούμε ότι είχαμε κάτι να
να κρύψουμε ή κάτι που δεν κάναμε καλά. Αλλά το να συσχετίσουμε αυτά τα πράγματα που είναι ίσως αιτία άλλων προβλημάτων με την πραγματική αιτία της κατάστασης που βιώνουμε και να ενοχοποιήσουμε την κοινωνία εν το συνόλο με αυτά τα επιχειρήματα είναι κάτι, είναι κάτι τελείως φαύλο, θα έλεγα. Το ζήτημα με τον Καμπινιάτη που έλεγες προηγουμένως, ναι. Το οποίο σου άφησε χρονογράφημα αφού πουλήθηκε σκλάβος, ναι, αφού πουλήθηκε στην σκλάβο και το έγραψε στην Τύρο τότε της, ναι. Ήταν για ποια κατάληψη Θεσσαλονίκης για μιλάμε. Για κατάληψη της Θεσσαλονίκης το 901, αμέσως μετά τη Δημητριάδα. Αμέσως μετά είναι αρχές του 10ου αιώνα, αμέσως μετά την κατάληψη της και την καταστροφή της Δημητριάδας. Από τους Αρακίνους. Από τους Αρακίνους, λοιπόν. Όπου πουλήθηκε μετά, όποιος έζησε, ναι. Από τη σφαγή πουλήθηκε στα σκλαβοπάζαρα, ναι. Εξού και ο Καμπινιάτης που βρέθηκε, ναι, εκεί, ναι, ναι. Και έγραψε το χρόνο. Είναι η μόνη μαρτυρία που έχουμε για εκείνο το ιστορικό γεγονός. Απλά να θυμίσουμε για τους φίλους. Μακάρι να είχαμε και κάποια μαρτυρία για την Αθήνα της ίδιας εποχής. Μπράβο. Που δεν ξέρουμε καν τι έγινε στην, ναι, Αθήνα. Απλά ισοπεδώθηκε εκείνη την εποχή. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι ένας Αμερικανός ιστορικός, ο οποίος είναι άκρος αιρετικός, αλλά είναι καθηγητής πανεπιστημίου και είναι γνωστός ιστορικός, που ασχολείται με την εποχή του Βυζαντινού Μεσαίωνα, της Βυζαντινής εποχής, έλεγε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο, τόσο πάντων δεν έχει σημασία, δεν το έχω και πρόχειρο να το πούμε, απλά το θυμήθηκα τώρα, που λέει το εξής, ότι οι Οθωμανοί κατέλαβαν τα Βυζαντινά εδάφη, γιατί απλά εξαγόρασαν τους παπάδες οι οποίοι λέγανε στον κόσμο ότι είναι θεού θέληση οι Οθωμανοί να καταλάβουν τις περιοχές, γιατί εμείς είμαστε αμαρτωλοί και έχουμε αμαρτήσει τόσο πολύ που πρέπει να τιμωρηθούμε με την κατάληψη των Οθωμανών. Είναι λιγάκι, πώς θα το πούμε, τραβηγμένο μια τέτοια εξήγηση, αλλά δεν απέχει από την πραγματικότητα, διότι αν δεις τα χρονογραφήματα της εποχής της κατάληψης των Βυζαντινών περιοχών από τους Οθωμανούς. Δημήτρη, σήμερα μαζί τα φάγαμε, άρα πρέπει να τιμωρηθούμε. Ναι, αυτό λέω, γι' αυτό τα ξαναλέμε, ότι όποιος διαβάσει τα χρονογραφήματα της εποχής, είτε προέρχονται από την Οθωμανική πλευρά, είτε προέρχονται από τη Βυζαντινή, η αιτιολογία της νίκης των Οθωμανών είναι αυτή. Μας τιμωρεί ο Θεός για τα αμαρτήματά μας. Πάντως, λοιπόν, εκτός από αυτό, αν μου επιτρέπετε, αυτή η μυρολατρεία που φαίνεται σήμερα στην ελληνική κοινωνία οφείλεται, πιστεύω εγώ, από προσωπικές εμπειρίες, ας πούμε, το καταλαβαίνω, και στο απόλυτο εμπάργκο ενημέρωσης. Σωστό. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, σωστό, τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Λέει, ναι, ανεξαρτησία. Αλλά η μόνη λέξη που μπορεί να του έρθει στο μυαλό είναι ανεξαρτησία. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα, δεν το ξέρει, γιατί το έχουν αποκλείσει από τα μέσα ενημέρωσης αυτό. Σωστό. Και πρέπει να ψάξει πάρα πολύ. Γι' αυτό η δική μας, ας πούμε, αυτό είναι η δική μας παρέμβαση. Ναι. Είναι καθοριστική. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί ο ιστορικός του μέλλοντος, με τον βαθμό συνενοχής και συνένεσης των μέσων μασικής ενημέρωσης, της επιστημονικής κοινότητας κιόλας, της πανεπιστημιακής κοινότητας και άλλων. Τα μέσα μας εξηγήσεις, γιατί θα σε ταυτίσουν με τους βομβιστές στο Sky. Αλλά αυτό είναι ένα ιστορικό μέγεθος που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν αποκτήσουμε προοπτική για την κατάσταση που ζούμε τώρα. Και τη δυνατότητα να τα ψάξουμε όλα αυτά τα πράγματα και να τα σταθμίσουμε, έτσι. Ονομάζομαι Γιάννης, καλησπέρα. Είμαι μέλος του ΕΠΑΜ με αφορμή τη συζήτηση στην αρχή της εκπομπής. Παραθέτω το επισυναπτώμενο βίντεο, σύντομη συνέντευξη από μία γιατρό στο νοσοκομείο της Σάμου. Κάντε τον κόπο να τη δείτε μετά την εκπομπή. Περιγράφει την κατάσταση στην παιδιατρική κλινική της Σάμου. Αλλά είναι αυτονόητο ότι αυτή είναι η κατάσταση σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα παιδιατρικά. Θα ήθελα να επισημάνω ότι θεωρώ τη συγκεκριμένη γιατρό ήρωα. Όχι μόνο γιατί άϊπνη κρατάει μόνη της ανοιχτή την παιδιατρική κλινική, αλλά και για ευνόητους λόγους. Στα μάτια της είναι η νέα Ελλάδα που ονειρεύομαι.
η Ελλάδα του ΕΠΑΜ. Δεν έχω συζητήσει πολιτικά μαζί, ποτέ μαζί της, την ξέρω σαν παιδίατρο, αλλά πήρα ξανά δύναμη όταν είδα τι κάνει. Υπάρχει ελπίδα, ευχαριστώ, καλή λευτεριά. Επίσης και ένα ιστερόγραφο, ο ίδιος ο φίλος, και ένα ιστερόγραφο, ανησυχία παράλληλη της ελπίδας, εκτός από, από τα πολλά και σλεχθέντα περί υπογεννητικότητας γενοκτονίας, εισάγεται και η παιδική θνησιμότητα στην εξίσωση σιγά σιγά. Ακριβώς. Όντως θα φέρουμε γιατρούς εδώ, οι οποίοι έχουν μελετήσει το θέμα, να δώσουν στοιχεία τα οποία είναι συγκλονιστικά, κυριολεκτικά συγκλονιστικά. Και το τελευταίο, ο φίλος ο Άρης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ευχάριστη έκπληση άκουσα τις αναφορές που έγιναν στο θέμα του υδρογόνου κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκπομπής. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα, πάνω σε 100% εθελοντική βάση, να προσφέρω ό,τι γνώσεις και βοήθεια διαθέτω πάνω σε θέματα όχι μόνο υδρογόνου αλλά και συστήματα και infrastructure όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μας δίνει τα στοιχεία του ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν θα τα πούμε στον αέρα και θα έχουμε άμεση σχέση για όλα τα ζητήματα. Βεβαίως είναι ο φίλος ο Αριστίδης, άλλος ένας Έλληνας που αναγκάστηκε να καταλήψει την Ελλάδα μας για να καταφέρει να επιβιώσει, όπως σημειώνει ο ίδιος. Για το ζήτημα αν θα καταφέρουν οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν σε εκλογές, σε ευρωεκλογές, δεν το ξέρουμε. Σιγά το θέμα. Λοιπόν, θα το δούμε. Αυτά λοιπόν σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους που μας ακούσανε και σήμερα, να ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, να πούμε πάντα να είμαστε γεροί, καλή συνέχεια, όλες τις ευχές μας για τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν, και φυσικά το νέο χρόνο που θα έρθει αμέσως μετά. Είναι αυτές οι ευχές για αυτές τις περιόδους, ειδικά στις μέρες μας, είναι πολύ πιο σημαντικές από οποιαδήποτε άλλη εποχή, διότι όσο πιο μεγάλη μαυρίλα είναι γύρω μας, τόσο πρέπει να μην συναγκατάμε το ηθικό μας και την καρδιά μας ψηλά και να βάζουμε το μυαλό μας να σκέφτεται, μην το αφήνουμε να σκουριάζει, γιατί έτσι και σκουριάζει αρχίζουν τα προβλήματα μετά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για τον Πέτρο Δημήτρη Ολάγια που ήταν μαζί μας. Ήρθε το νέο έτος να είναι πιο δίκαιο για όλους. Και να τελειώσουμε επιτέλους με όλα αυτά τα πράγματα που μας στεναχωρούν και μας έχουν βάλει, μας έχουν οθήσει σε αυτό το πλήρες αδιέξοδο που βιώνουμε. Λοιπόν, εσάβριον τα νεότερα.